Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ 3-0. Καλημέρα στους φίλους του Αδικού Μετρόπολης. Καλημέρα στο Γιάννη Χιλετίδη. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνεις? Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Γιάννη Χιλετίδη. Σκόραρε η μεταγραφή, φίλε. Σκόραρε η μεταγραφή. Στο 60 μπήκε, δύο γκολ έβαλε. Φακούντο Περέιρα. Ο Φακούντο Περέιρα είναι ένας αδικημένος παίκτης. Τελείωσε. Το έχουμε πει, το έχουμε εξηγήσει, το έχουμε αναλύσει. Είναι ο MVP's. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή δεν έφαγε τον Αναστασιάδη, ήταν μακριά από το φάγωμα του Αναστασιάδη. Αυτός και ο Τζιόλης. Αυτό ήταν, ισχύει, ναι, που λες. Ναι, ισχύει αυτό που λέω. Από τότε περιορίστηκε, εκδιώχθηκε, ξαναήρθε, τον ξαναφύσαν έξω κτλ. Εκθέτει τον Ίβιτς, τον εκθέτει. Ναι. Νομίζω ότι είναι αδικία να παίζει φορ ο Κλάους και αλλαγή ο Κουλούρης ή ο Κουλούρης και αλλαγή ο Κλάους. Ακόμα και σε 4-2-3-1 ο Περέιρα μπορεί να παίξει σε αυτό το ΠΑΟΚ κορυφή. Δεν του λείπει η ευκαιρία στο σκοράρισμα. Ακόμα και πιο κοντός και με πιο μέτρια σωματικά προσόντα είναι καλύτερο στο κεφάλι και από τους δύο, τους άλλους. Ναι. Και έχει ένα πλεονέκτημα να είναι πιο ταχύς, να είναι πιο συμμετοχικός και να έχει και το ένας με έναν. Να πω επίσης ότι ακόμα και στην αριστερή πτέρυγα του ΠΑΟΚ που ξεκίνησε ο Πέλκας, όταν μπήκε αλλαγή ο Περέιρα, όχι ως φορ αλλά ως έξω αριστερά, δημιούργησε κατάσταση και θα μπορούσε, αν ξεκινούσε από την αρχή, να πιάναμε και το 4-6 γκολ και να πληρωνόμασταν, κύριε Ίβιτς, καθώς παίξαμε over τον Παναθηναϊκό και 4-6 γκολ τον ΠΑΟΚ. Σωστά. 4-6 γκολ τον ΠΑΟΚ. Αναγκάστηκε ο Ίβιτς να βάλει Περέιρα μέσα. Εκτίθονται με τον Κλάους το σύνορα μέσα. Κοίταξε, αναγκάστηκε. Αυτό το παραμύθι θα πρέπει να λάβει ένα τέλος, ναι, με τον καινούριο το φορ. Μην βγει και αυτός κανένα καμιόνι να πούμε, κανένα βάρη, κανένα σακί με πατάτες, λες, Ναι, όχι. Μην βάζει κανένα τέτοιο. Όχι, αυτός από ό,τι έχω μάθει είναι λίγο παλιό χαρακτήρας. Είναι χαρακτήρ. Ναι, είναι χαρακτήρ περίεργος. Ναι. Μακάρι ο χαρακτήρας του αυτός να βγει στο θετικό για τον ΠΑΟΚ και να δημιουργήσει μια κατάσταση, γιατί αυτό δεν πάει πια άλλο. Ναι. Να παίζει ο ΠΑΟΚ να κάνει 17 τελικές, οι 12 να είναι άθλιες και οι 6 να δυσκολεύονται να στείλουν. Γιατί από τις 17 τελικές που κάνει ο ΠΑΟΚ, στις 16, οι μισές και παραπάνω είναι άθλιες τελικές. Δηλαδή έξω από την περιοχή, υπό προϋποθέσεις πολύ κακές κτλ. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε ότι η προοπτική της τελικής ήταν καλή. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε στην περιοχή με ορθό τρόπο και έφτασε στην τελική προσπάθεια. Γίνονται και τέτοιες προσπάθειες και επίσης γίνονται πολλά φορτώματα μεταξύ πέναλτι και μικρής περιοχής, εκεί όπου λείπει το κεφάλι, ο σκόρερ με το κεφάλι, και δεν γίνεται να χτυπιώνται χτυπήματα της μπάλας από κόρνερ και από φάουλ και να είναι πιο επικίνδυνος παίκτης στον αέρα ο Βαρέλα για να βάλει τον γκολ παρά ο Κλάους ο Αθανασιάδης ή ο Κίμωνας, θα έλεγα, ή ο Κουλούρης, ο Ευθύμης ο Κουλούρης. Καλά τα λες. 9.55 κενό, μήνυμα 54-3-40. Η ομάδα σου έπαιξε καλή μπάλα χθες. Πολύ καλά έπαιξε. Παρατήρησα. Άθλιος ο Πανσεραϊκός. Ναι, άθλιος, εντάξει, δεν μπορεί. Αυτό δεν μειώνει. Ένα θετικό παρατήρησα, ναι, σε φυσική κατάσταση ο Άρης, ναι, τρέχει, νομίζω. Καταρχήν μείωσε τις αποστάσεις των γραμμών. Ναι, τις μείωσε φυσικά. Θα τις στα 40 μέτρα πλέον είναι η ομάδα. Η δικιά σου και. Αυτό έγινε με το Ρόβα, γι' αυτό έγινε. Ναι. Έπαιξε ο Ρόβας και ο Ανιψιός. Έμαθα, διαμαρτυρήθηκε ο Παυλίδης. Λέει, γιατί με λέει ο Ραπτόπουλος ότι είμαι Ανιψιός του. Γιατί διαμαρτυρήθηκε, γιατί. Λέω, είναι. Και τι, παίξε την μπάλα σου και απέδειξε ότι δίκαια παίζεις. Βασικός, γιατί ο Άρης έχει ένα πρόβλημα εκεί, στο κεντρικό άξονα, δεν έχει κόφτες κτλ. Γίνε Παυλίδη ο παίκτης ο οποίος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο θα δημιουργήσει κατάσταση και δίκαια θα παίξει δίπλα στο Ρόβα ή δίπλα στον Ανάκογλου. Τι μυστήρια είναι αυτά δηλαδή, ναι, τώρα. Όντως, δηλαδή σε κατηγορία επειδή το λένε Παυλίδη και το λες Παυλίδη. Όχι, επειδή λέει. Είναι, λέει, Ανιψιός. Ανιψιός. Και τι, κακό. Και εγώ είμαι γιος του πατέρα μου, δεν κατάλαβα. Ναι. Καλημέρα, παιδιά, πώς λέγεται η εκτέλεση του Rock You Like, τι λέει. Rock You Like, κάτσε να διαβάσω τι λέει. Που είχατε στην έναρξη της εκπομπής. Ευχαριστώ προκαταβολικά, λέει ο φίλος. Rock You Like, Hurricane. Τώρα έπεσες, ρε φίλε. Hurricane, ρε παιδί μου, όχι Hurricane αυτός που είναι στη Tottenham. Ναι. Ο Ανεμοστρόβιλος, Hurricane. Ξέρεις από. Ξέρω και από αγγλικά και από Βέσπα ξέρω. Σοβαρά μιλάς. Βεβαίως, φίλε. Μάλιστα. Πανσεραϊκό, πώς τον είδες, άθλιος. Χάλια, χάλια. Χάλια, δηλαδή οι πιτσιρικάδες του που πήρε, που διάλεξε, δεν ξέρω από τις ακαδημίες από πού τους πήρε, ο Δελιμπέρης δεν μπορεί να τους ενώσει. Θα σωθεί όμως. Γιατί να μην σωθεί. Εδώ ανέβασε γκάζο ο Δελιμπέρης τώρα. Ναι, θα σωθεί όμως. Έχει καλυθές, έχει πανθρακικούς, ναι, έχει καλονές. Καλύτερο σύνολο. Έχει ελευσίνες, ναι, εντάξει, έχει χειρότερες ομάδες.
η άμυνά του τραγωδία. Τραγωδία, ναι. Εντάξει, τα παιδιά ήρθαν με τον Πουλμαντό να πιούν και ένα καφέ εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Αφού εδώ γαμπρίζουν τα παιδιά κι αυτά. Σεβάστηκαν πολύ τον Άρη. Βέβαια, εντάξει. Ο οποίος πάτησε πολύ περιοχή. Η πλαϊνή του, ο Μπαργκάν και ο Ντούνης. Ναι, πολύ δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Και... Εξεπλάγινε με το Τάτο με φυσική κατάσταση πάνω. Τι έγινε το Τάτο. Τι έγινε, ρε φίλο, Τάτο. Το Τάτο, ε. Πολύ πάνω κάτω τον είδα και εξεπλάγει. Θα πληρώθηκε. Μάλλον. Και ο Σοκράτης είπε: εγώ με την κασκολέτα ήταν κατά τα δοκάρια. Α, αυτό το παιδί. Πρώτη φορά βλέπω τερματοφύλακα χειμώνα καλοκαίρι να φοράει κασκόλα. Έχει μια αναισθησία, ε. Δε, δε, δε. Σου δίνει την αίσθηση ότι αν θα γίνει 7 Ρίχτερ, ναι, θα είναι ο τελευταίο που θα κατέβει από την πολυκατοικία, ναι, με ναι, το ποδάρι. Εγώ κατάλαβα, ναι. Ναι, έχει αναισθησία και κατάλαβα ότι πήρε κάποιο μαρουλάκι κάποιο έναντι όταν έγινε η λόμπα εκεί η καραμπόλα και έβγαλε με ανάποδο χέρι η εκτείναξη του Σοκράτη. Καλή. Ναι, γι' αυτά διακρίνεται το παιδί. Είναι έλωρο αυτά. Καλή, καλή. Ναι, τη λάθο τοποθέτηση τι κάνει καλή. Ο Γάρης θα πάρει λεφτά από τον άλλον τερματοφύλακα όμως, να ξέρεις. Λες. Όταν θα φύγει ο Διούδης και θα βγει ο άλλος από πίσω, θα πάρει, που είναι πιο πιτσιρικάς, ναι, θα πάρει λεφτά. Θα πάρει λεφτά. Κόβει το μάτι σου, κόβει. Έτσι είδα εγώ. Θα δώσει βαθμούς δηλαδή. Ο πιτσιρικάς, ναι, γιατί ο Στόρος ο Κράτης δεν έχει δώσει βαθμούς, αλλά δεν έχει και... Δεν είχε και θέμα, εντάξει. Δεν είχαμε κάποιο θέμα με αυτό. Όχι, άμυνά σου δεν έχει δώσει βαθμούς. Όχι, άμυνά σου δεν έχει. Η άμυνά σου δεν έχει δώσει βαθμούς. Δεν έχει. Και συνήθως οι μεγάλες νίκες έρχονται από την άμυνα, να ξέρεις. Φυσικά, ψάχνουμε ένα γρήγορο. Τη βελτίωσε ο Μουστάκια στην άμυνα. Φυσικά τη Μουστάκια. Τη βελτίωσε ο Μουστάκια στην άμυνα. Βελτίωσε την. Καταρχήν τον Άρη τον έλαβε στα πολλά μέτρα. Ήταν πολύ ανοιχτός. Ναι. Συμμαζεύτηκε. Γι' αυτό που είπαμε. Κλείστηκε. Ναι. Ο Ραούλ Μπράβο δεν έφυγε πολύ μπροστά. Ναι, ο Ραούλ Μπράβο δεν παίζει με τον Αρχαναϊκό τώρα. Ναι, είναι τιμωρημένο. Τον βγάζει ο Αναστό 4 κάρτες μία αγωνιστική έξω. Εντάξει, μια μικρή μήνυ άδεια πάει στα Καϊμά Ξαλάνια να κάνει εκεί τα μασάζια του. Θέλει κι αυτό μια. Είναι γεροξεκούταρο και. Σειρέ είμαστε πλέον με τον Ραούλ Μπράβο σιγά σιγά. Κοντοχωριά. 36-37 εγώ. Μπορεί να είναι και πιο μεγάλο από σένα. Δύσκολα να είναι. Λες. Ξέρω. Όχι, ρε, το 81 δεν είναι αυτός. Το 80. Μήπως είναι το 80. Το 80 λες να είμαστε και σειρά. Είναι ίδια σειρά, το 80. Πότε το 80. Δεν ξέρεις. Ναι, το 80. Μπορεί να κάναμε μαζί φαντάρι, λόγια στα δεν, δεν ξέρεις. Η Ρακλάρα πάει κατά διαόλου. Η Ρακλάρα μας στεναχώρησε, ρε φίλε. Εγώ τον περίμενα να στεναχωρέθηκε. Ναι, ρε φίλε, τον πάρει το μάτσο να πούμε. Να σωθεί, να κάνει. Κανένα Αριανό δεν πρέπει να στεναχωριέται για τον Ηρακλή. Όχι, ρε φίλε, εγώ ξέρεις γιατί. Λέω πήγαν τζάμπα τα λεφτά του Ιβάν, ρε φίλε. Πώς? Πήγαν τζάμπα τα λεφτά. Δηλαδή πήρε του Λάμπο, έδωσε 300, έδωσε και κάτι ψηλά ακόμα. Πήρε ενημερώτη, του έστρε, του έφτιαξε. Και αυτοί τώρα διαχάριστη δεν μπορούν να πάρουν ένα τέτοιο. Έμαθε τι του είπαν του Ιβάν όμως. Πήρε το αυτί μου τα μισά, για πες τα ολόκληρα. Γιατί του την πέσα τώρα, εντάξει, τώρα μην ασχολείσαι τώρα για του Σόνι αυτού που μα κάνουν στα ραδιόφωνα μαγκίτσες και ναι, μα βρίζουν και νιώθουν το κόμπλεξ του κτλ. Α του να πεθάνουν. Για να μην του Σόνι, ο Μπαρτολίνη προσφύγει όμως. Κάτσε να έρθει στο Χαριλάο να παίξει μπάλα τώρα ο Μπαρτολίνη. Ο Μπαρτολίνη. Φυσικά. Με πέμπτο δίσκο διαλυμένο. Γιατί? Ναι, με ισχυακό νεύρο μουδιασμένο. Δεν το θέλουμε για συμπλέκτη, το θέλουμε εμείς. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι νομίζει να κάνει με τον Ραούλ Μπράβο, τι θα κάνουν εκεί πέρα. Μπαρτολίνη, Ραούλ Μπράβο. Πολύ αρέσει. Δεν σου βγαίνει αυτό ο Χαριτονίδη. Δεν μα βγαίνει, ρε φίλε. Δεν μα βγαίνει. Ο κολλητό του. Εγώ σου είπα κάτι για τον Ιτζίδη, το θυμάσαι που σε είχα πει. Ότι είναι καλό φιλότιμο παιδί, είναι λίγο του Ντομπανάκο. Του Ντομπανάκο. Ναι, ναι, θέλει ένα καλό σετιστόπερ πίσω, σαν Ρονάλντο Γκιάρο τοποθετή. Βγήκε του Μπούρμπο δεξιά. Φυσικά, ναι. Σκυλή είναι αυτό, πολύ φυσική κατάσταση. Από τα παλιά σκυλιά είναι αυτό ο Μπούρμπο. Ναι. Πολύ πράγμα, ρε παιδί μου. Τον Νέτο ναι, το εξαφάνισε ο Αναστόπουλο. Κακό τον εξαφάνισε. Δεν ξέρω τι έχουν μεταξύ του αυτοί. Τον εξαφάνισε τον Νέτο. Δεν ξέρω γιατί, μήπω έχουν κάποιε διαφωνίε, τίποτα. Δεν ξέρω τι να πω. Ο Νετούλη πώ έλεγε. Εκεί τώρα με το πίτι του Γκαρσίου θα δέσει το κέντρο. Θα δέσει μια χαρά πιστεύω. Αλλά μόνιμα το ρόβα θέλει πίσω. Μπροστά από τα στόπερ, ρόβα. Γουστάρι το ρόβα. Ρόβα, φίλε, εκεί είναι το σκυλί. Αυτό είναι το γκατούσο που λέμε. Την παοκάρα την είδε. Παίζει ξύλο ο ρόβα. Την είδα την παοκάρα από τη στιγμιότυπα, ρε παιδί μου, δεν έκατσε ένα άδειο, άδειο. Εντάξει, ρε Κώστα, ναι, δεν χρειάζεται τώρα. Τι να πάει ο κόσμο να κάνει. Αυτά τα μάτσε τη τέτοια ώρα και χαμηλού ανταγωνιστικότητα. Έλα, μπορεί τώρα να σου πω κάτι τώρα. Γίνανε μεταγραφέ. Ναι. Τρει. 2-2,5 πόσε ναι, γίνανε. Άμα έβαζε σήμερα τον πρίγκιπα, είχε 15 χιλιάρια να τον δώσει. Αυτό ακριβώς. Δεν τον έβαλε, ρε φίλε. Δεν επιχειρηματικά δεν το έκανε. Δεν είναι το έτοιμο. Δεν είναι το, ναι. Δεν είναι το έτοιμο. Ναι. Και θα ήταν αδικία δηλαδή και σε λέει φυλάχτηκε, καλά έκανε. Μην τον βάλω και δεν σκοράρει με λεμαδιακό και έχουμε λάθος εντυπώσεις. Ναι. Κατάλαβες, θα τον βάλει σε ένα εύκολο μάτς. Όχι, δεν είναι έτοιμο, λέει. Τα εργομετρικά θέλει καμιά εβδομάδα ακόμα, 10 μέρες. Για να λέει μια εβδομάδα, 10 μέρες πάμε σε 25, φίλε. Δηλαδή θες να πεις ότι. Τι σου λέω εγώ, τα ξέρω αυτά τα γενάρια. Μια μέρα μετράει για δυο. Επικοινωνιακά τα ξέρω αυτά τα τρίξ. Δηλαδή πάει ο Γενάρης. Πάει ο Γενάρης. Αυτό θα μπει σε κανένα εντός έδρας με κανένα αγρίνιο να πούμε εδώ πέρα. Πάλι το κλάο θα φάμε στη μάπα δηλαδή. Τι να το βάζει. Και το κουλούρι. Φακούντο Περέρα θέλει, δεν θέλει, Φακούντο τώρα, φίλε μέσα. Κι όμως είναι ικανός τώρα που παίζει ο Πάοκ στα Γιάννενα. Ρε στεναχωρέθηκε που έβαλε γκολ ο Φακούντο, ρε τον είδε, ρε τον Άχιλο, ρε. Ποιον? Ναι, ναι, ναι. Ρε φίλε, κάνει τα χείλη του.
Και όταν έβαλε το δεύτερο, δαγκάθηκε, φαρμακώθηκε. Ξέρεις γιατί. Ρε, παιδί μου. Τον εξέθεσε. Τον εξέθεσε αυτό. Τον εξέθεσε. Αλλά τον εξέθεσε και ο Κλάους. Λέει το σύνορα, τον έχω μέσα, δεν γίνεται πράγμα. Γιατί ο Κλάους δεν στεναχωρέθηκε που δεν μπήκε η δικιά του κεφαλιά και μπήκε το άλλο. Βέβαια τώρα, ναι, εντάξει, δεν τον είδε. Αυτά συμβαίνουν στην μπάλα, ρε παιδί μου. Ο Σαβελάκος πάει από έλα από ό,τι φαίνεται. Τελικά έκλεισε. Εντάξει. Πάτρελάνε το μακάριο εκεί. Τι ναι. Στην Αργία Νάπα και τα σφινάκια τα τέτοια. Περάσει καλά. Μια χαρά δεν περάσει αυτή. Ζάχαρη θα την κάνει. Παίρνει τα αεροπλάνα, πηγαίνει αυτή. Μήνε καλοκαίρι είναι αυτή. Ού, ζάχαρη θα είναι. Τώρα λεφτά δεν έχει τώρα. Σούλης Παπαδόπουλος στον εργοτέλη προπονητής. Αυτό τώρα τι κόλο που ήταν εδώ πέρα. Κάπου έπρεπε να πάει και ο Σούλης. Γιατί έπρεπε να πάει. Γιατί να μην πάει. Πάει κάτω και στι αίρε 85 και στα αριστεχνικά. Πού τι θυμάσαι τι αίρε. Καλά τώρα εγώ τι είμαι εγώ τώρα νομίζω. Πού τι θυμάσαι τι αίρε 85. Γιατί ρε φίλε. Παυλαχιακό. Πρέπει ο Παυλαχιακό. Νέο Σούλη, Πανσουλιακό. Ναι, ναι. Όταν ο Δραβίσκο, σωστό τώρα η Κιάτα. Είχα ένα ακροατή ναι, που ήταν από τον Νέο Σούλη. Ναι, το ξέρω. Πρώτο ακροατή του Μετρόπολη, ο Πανσουλιακάρα. Ναι. Πανσουλιακάρα. Δεν ξέρω, ο Χιλτίδη αν τον πρόλαβε, τον Πανσουλιακάρα. Δεν τον πρόλαβε. Ναι. Αυτό έφυγε στα καράβια, εξαφανίστηκε και πρέπει να είναι σε εμπορικό καράβι. Καλά, τώρα και, ναι, θα μα ακούει από το Ιντερνετ τώρα. Ποιο το ξέρει να βγάλε μια στο Instagram, Πανσουλιακάρα. Θέλω τώρα να θυμηθούμε. Ναι, τι θέλει. Θέλω να θυμηθούμε με του ακροατέ. Ναι. Παλιούς ακροατές, τους οποίους τους έχουμε ξεχάσει, τους έχουμε χάσει. Που μας λείπουνε ναι. Από την καθημερινότητα. Εγώ σήμερα, φίλε, ακούω από το 2006. Ναι. Ναι, τώρα ό,τι μπορώ να θυμηθώ από το 2006 και πιο νωρίς φυσικά, αλλά σαν μορφή έτσι θυμάμαι, σαν από το 6 ρε ποιος, παιδί. Κάτσε να θυμηθώ εγώ ναι. Μερικούς. Ένας ήτανε ο Πανσουλιακάρας. Ναι. Έλα, ακούστε ο Πανσουλιακός, κάπως έτσι μιλούσε και τα λοιπά. Χάθηκε. Είχαμε έναν ακροατή που πέθανε. Τον γιατρό τον Γιωργουλίδη. Έλα Κώστα, είμαι ο γιατρός ο Γιωργουλίδης. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν τον πρόλαβε τον γιατρό τον Γιωργουλίδη. Πολλά λεφτά Ηρακλειδάς κάποια στιγμή ήταν να πάρει και τον Ηρακλή κτλ. Ναι. Καλός άνθρωπος και καλός γιατρός. Πέθανε στο 83, πήγαμε στην κηδεία. Έχει πολλά χρόνια που έφυγε. Μετά ήταν ο Τζακ, ο Παοξής. Τζακ. Η Αριανή! Εβραή! Φώναζε. Ναι. Ήταν κομματασφαλίτες! Φώναζε. Ναι, ήταν ο Τζακ. Πέθανε κι αυτός. Πάει κι αυτός. Χατζι Πάρο. Πώς το λέει. Σεογλού τελείωνε το. Σεογλού. Σεογλού. Αργός κι αυτός μετά Σεογλού. Σεογλού. Ανύπαντρος. Bon Viver. Ωραίος. Φίλος και κολλητός του θείου Σίμου. Αμέ. Πασοξής και Παοξής. Πω. Σαν το θείο Σίμου. 2.500 σύνταξη. Στη γειτονιά, ναι. Γι' αυτό στη γειτονιά του θείου Σίμου. Ναι. Ο Τζακ, ο οποίος έκανε τις πρώτες. Εκεί γνώρισε τον Ντρούλινγκ. Έβγαινε ο Ντρούλινγκ σε αντιπαράθεση με τον Τζακ. Ο Πουλι Τρούλι! Αυτό το. Ένας κύριος που συγχωρέθηκε τον τελευταίο χρόνο. Παντοπολίου είχε περίπτερο. Τώρα προσφάτως, πέρσι ήταν αυτός. Πώς το λέγανε που τον άκουγα. Ποιος ρε. Έλατε, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Α, ο, αυτός είναι η αδερφή του. Ναι, ναι. Ο Παοξής. Παοξής πρέπει να ναι. Από τη Λαχαναγορά. Ναι. Ναι, 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 ναι. Πολύ καλό παιδί. Αυτός. Πολύ καλό παιδί. Εγώ σου μιλάω για πιο. Εντάξει, εγώ τώρα σου λέω πιο μπροστά. Τέρμα πίσω δεν μπορώ. Ο άλλος ήταν ο Επταλοφίτης. Άλλος Αντιαριανός. Αντιαριανός, όλοι Αντιαριανοί ρε φίλε. Αντιαριανός πήγε και έξω από το Χαριλάο κάτι να πετάξει κάτι προκηρύξει εναντίον του Άρη. Τον βρήκανε στους συμπεράτες, τον πετάξαν μέσα στον κάλαθο τον Χρήστο. Εντάξει καλά, αυτός, μέχρι εκεί παραπέρα δεν χρειάζεται. Εντάξει, αυτός πρέπει να είναι στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Πρέπει να πήγε εκεί και να μένει μόνιμα στη Μύκονο. Τι καλύτερη ξύγα έκανε αυτός. Ναι, και πρέπει να κάνει ράδιο και σε κάποιο τοπικό σταθμό της Μυκόνου κάπου εκεί. Πάμε να παρουσιάσουμε τρέλα στη Μύκονο να κάνουμε εκπομπή, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αν κάνουμε κανένα φέρι μπότι πάνω, καμιά βάρκα, ρε φίλε. Αυτούς θυμάμαι εγώ που ναι. Χάθηκανε. Χαθήκανε. Χάθηκανε. Χάθηκανε. Φαρμακώθηκανε. 950. Ναι. Ναι. Ο Ναούμε. Ο Ναούμε. Ναι. Ο Ναούμε. Ο Ναούμε, ο οποίος πέθανε από το ποτό, ας πούμε, στα 47 του χρόνια. Κακό πράγμα το ποτό. Ναι, εκπληκτικός ατακαδόνος, ναι, ναι. Εκπληκτική φωνή. Βέβαια. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Και καλή νωρίς φεύγουνε, ρε φίλε. Πρέπει να ήταν και μυστικός. Λες να ήταν μυστικός. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πόσο μυστικός. Δεν ξέρω. Τόσο ήταν. Πολύ, ρε φίλε. Μυστικός σίγουρα δεν ήταν. Ναι, σίγουρα δεν ναι. Ναι. Και καλή γρήγορα. Α, είδηση υπήρχε. Παράτησε ο προπονητής του Άρη την ομάδα. Ποιο πάει με το ομάδα της γειτονιάς ασχολείσαι, ρε. Ναι, ρε. Αυτά τα ταγκάρια που είχαν καταστρέψει τον μπάσκετ τότε είχαν να με 7 ξένους τάχα ελληνοποιημένους κτλ. Και πέραν τάχα τίτλους και κάνα τάχα τη μεγάλη ομάδα. Τα παραμύθια τώρα να μου. Έλα, βρε, Ναόμη. Και κυνηγούσε ο Μπούφος, ο Φεζετζής. Όλοι με Έλληνες παίκτες και άλλοι είχαν 7 ξένους. Πλάκα με και έτσι. Αυτά τα πούμε όλα. Ναι.
σήμα και του βολέτα να πούμε. Αυτά είναι ρε φίλε. Αυτά είναι κάλπο. Όταν μαρσάρισε ο Ναούμε. Τι κάνει. Πώ φαίνει, παοξή ότι είσαι. Πω, πω, πω. Μα πήγε μια μέρα στο Κορδελιό μετά από μια εκπομπή. Σε ένα μπαρ, ένα κολόμπαρο και ναι. Ο Ναούμε. Έχουν καλά γούστα βγάζουν. Λέει θα πιείς ρε και εσύ Ναούμε. Άμα δεν μην πίνεις. Ήπια και εγώ ήταν το ουίσκι ένα πετρέλαιο από αυτό που αλήφουνε τους τους βέρκους να πούμε. Πω 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 ρε φίλε Ναούμε. Εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Ποιους άλλους είχαμε, 9.55 και ενώ που δεν... Αυτό του ουίσκι ήταν όπως είναι από την Ιρλανδία, αλλά μήπως ήταν από τη χυμάρα, από, τα, από εκεί από τη χυμάρα. Ουίσκι, ρε, τα ουίσκι που δίνανε σε εκείνη τα μαγαζιά. Πολλό το εκεί στα εξάρια τα κάνουν. Η βόμπα του Αραφάτ ήταν. Πα, 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 τις μπόμε. Αυτά μόνο κόκκινος μπορούσε. Τα πινοκόκκινος γύριζε το μάτι να πούμε το ασπράδι. Ο Γρηγόρης δεν νιώθει σε αυτά. Δεν νιώθει. Έχουν αυτοί στομάχια ασύλληπτα. Εντάξει, δεν μπορεί να ακολουθήσει. Αυτό μπορεί να φάει ένα βόδι, να πιει. Να πιει, ξέρω εγώ, όλο το μαζούτ μια πολυκατοικία και σε ένα τέταρτο και να πάει. Νυφάλιος, θα ναι. Πες και να κοιμηθεί. Ναι. Ούτε αναρρόφηση πώ παθαίνει, ούτε ισοφαγική πώ τη λένε. Παλιδρόμηση που λένε αυτά και τα λοιπά. Τίποτα. Σηκώνεται το πρωί, ούτε το κεφάλι πονάει, ούτε τίποτα. Εμεί πάλι, άμα αρχίσουμε αυτό. Είναι αυτοί οι άνθρωποι γεροί. Γεροί οργανισμοί. Είναι καλά, μια χαρά, άμα μπορεί να το κάνει αυτό. Και παλιά οι πότε, εμένα στο σόι μου, είχα έναν πότη, το θείο τον Τάσο να πούμε. Ο θείος ο Τάσος ήταν τρομερός Τάσος. Ηρακλειδέας, φίλος του Μπατάκη. Όπα! Ναι, του Τέλη. Του Τέλη του Μπατάκη. Ο θείος ο Τάσος, Ηρακλειδέας και ποτό φουλ. Ναι. Με την παρέα του, ναι, ήταν όμως γερό ποτήρι. Ο θείος Τάσος. Τάσος, καλά, δεν ένιωθε. Ου, δεν καταλάβαινε. Δεν παίρνει με τα σύμφωνα στο τρίτο ποτήρι, αυτό θέλω να σου πω. Σόπαρε. Δεν, εντάξει τότε. Πήραν και τον πατέρα μου μια φορά να πιούνε. Δεν ένιωθε να πούμε. Και λέει, ρε του πού είσαι, λέει. Αυτή μετά λέει. Πίνανε λέει και γάλα. Είχα φέρει και κάτι γάλατα. Για το στομάχι, ξέρω. Για τι καούρε είναι αυτά οι παλιοί. Του ξέρει. Εκεί λέει που. Εγώ δεν το ήξερα. Θα σε πω εγώ. Πήγανε στην ταβέρνα τη Χίρα. Ήταν μια Χίρα εκεί. Ναι. Κοζάριζαν τη Χίρα αυτή. Κοπάναγα να πούμε και τα λοιπά. Και πίνανε εκεί και δυνατά ποτά. Κάτι ρετσίνε, κάτι αυτά παλιέ που τι φέρνανε από την Κρήτη. Παλιά φέρνανε τι ρετσίνε από την Κρήτη. Με τα βαρέλια. Πω από εκείνε, ήταν παρούτια στη, μέσα. Πώς λέγονταν, στου κριτικού την ταβέρνα και στην κάτω τούμπα. Και γινόταν τη μορφή. Δεν ήταν καλά να πω. Α, ήταν ρετσίνα, δεν ήταν τώρα αυτά που μυρίζει και πετρέλαια τώρα, να πούμε. Όχι τώρα. Ναι. Λοιπόν. Και τα γάλατα τα είχαν για και τον τραβούσαν, ναι, ώρες, φίλε. Τον τραβούσαν και τον πατέρα μου στην ταβέρνα τη Χίρα να πούμε. Χίρασε. Αυτή η Χίρα. Τρώγαν κάτι χέλια, κάτι. Κάτι κροκόδιλο. Κάτι τρώγανε και τα λοιπά. Κάτι ανακόντα. Κοπάναγαν να πούμε. Γύρω καγκουρό. Και βαρύ κάθισμα. Ναι. Βαρύ κάθισμα. Ναι. Όλοι οι κομμουνιστές. Καθόταν Χριστούγεννα, φεύγαν Πάσχα. Όλοι οι κομμουνιστές πήραν. Το Σύφι είπαμε. Τώρα είπαμε για το Σύφι προηγουμένως. Ναι, αυτόν βέβαια. Έλεγα του, το σύνδι, ναι, το είπα. Τώρα πριν 10 λεπτά. Διάλειμμα, λέει. Θα πάμε σε διάλειμμα και παίρνανε λέει κάτι γάλατα από εκείνα τα μπουκάλια, τα γυάλινα. Ναι. Μετά λέει όταν πριν πάνε σπίτι, κοπανάγανε να πούμε. Αυτό. Τώρα το γάλα γιατί το κοπανάγανε. Αυτό σου είπα γιατί. Κάτσε να μα πούνε και οι φίλοι. Για ξέρω. Ώρες. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Μπέρκερ, 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 μπέρκερ. On your rings, rings, rings. Μπέρκερ, μπέρκερ, μπέρκερ. On your rings, rings. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery.
Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Και πήραν που λες γάλα. Και εδώ ο Γιάννης βαράει ροκές όμως, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, ροκές βαράει. Καλά κάνει, ρε φίλε. Πήρανε γάλα, ρε φίλε. Αυτό. Γιατί να μην πιούνε, ρε. Αφού πήραν το ποτό, κοπάναν γάλα να πούμε μετά από το. Γάλα κάνει στρώμα σου στο μάχη. Και δεν κάνει, δεν κάνει ρε γάλα τα να πίνει σε μεγάλη ηλικία, ρε. Τώρα τι μεγάλη ηλικία νιώθαν αυτοί, ρε φίλε. Δεν κάνει τώρα, δεν κάνει το άλλο. Τι είχαν τότε του 30 μαλόξ να πιούν το 60 του μαλόξ, είχαν φάρμακα. Μπα. Τίποτα δεν είχαν. Όσο βγήκε το μοτέρ, τελείωσε. Ναι. Και δεν έβγαινε. Κάποιο πέθανε μεγάλο, θα πούμε δεν είχε τίποτα. 80-90 χρόνων είδε γέρο, εσύ το 60, το 70, το 50. Από αυτού του πότε κανεί δεν γέρο. Τι είναι 45-50-55, μπράβ να πούμε. Μπράβ, ναι. Τότε λέει πέθανε, λέει στο χωράφι, λέει από που λέγανε μύρισε, λέει το δηλητήριο, λέει και πέθανε στο χωράφι. Λέει, δεν ήξερε τι θα πει έφραγμα, ρε. Ναι. Δεν ήξερε. Μύρισε, λέει το δηλητήριο. Ναι, από χημικέ, λέει τέτοιε. Έμειλε στο χωράφι με τη Ελιά να πούμε 50 χρονών. Τον κύριο Χρήστο τον νεκροτόμο, ρε, το θυμάσαι. Έλα, ρε φίλε. Που μιλούσε με του πεθαμένου, ρε. Ναι, ρε φίλε, τι είπε τώρα, ποιο ακροατή είναι αυτό, ο κύριο Χρήστο, ναι, δύο. Που, δύο στείλανε, ο 390 και ο 868, ο κύριο Χρήστο. Ναι, ρε φίλε, μπράβο, ρε παιδιά. Με του νεκρού, εδώ είμαστε με του νεκρού, πίνω βότκα. Έπινε βότκα με τα πτώματα. Αυτή είναι παλιά σκυλιά τη εκπομπή, σίγουρα. Αυτό δούλευε στο νεκροτομείο. Όχι για τα παιδιά που στείλαμε τον ρυθμό. Αυτό δούλευε στο νεκροτομείο και. Τους έπλαινε, τους έκανε, ξέρω εγώ, τους κουφάνε. Ναι, τους μακιγιάριζε, ρε παιδί. Μακιγιάριζε και τα λοιπά. Για τελευταία τους ταξίδι, ναι. Ναι, τους έφτιαχνε, να πούμε. Έτοιμος για selfie, φίλε, τους έφτιαχνε. Βέβαια, ναι. Για selfie. Τους σημάζευε, φίλε. Για selfie. Τι δουλειά κάνεις, λέει, μακιγιέρ, λέει, με να πούμε. Ναι. Νεκροκομιστέ. Καλά, τη Βουγιουκλάκη δεν την είδες πεθαμένη. Όχι, ρε φίλε. Δεν την είδες φωτογραφία. Ναι, δεν μπορεί να την είδες. Βαμμένη θα ρίσκε να πήγαινε στον καράνα. Φυσικά τη φτιάξανε, ναι, ρε φίλε. Ναι. Βέβαια. Έπεφε, πέσει και τα ρήχευση και τέτοια παίζουν στο τέλος. Ναι, βέβαια. Τους καλούς, τους τέτοιους, τους κάρουνε. Σε κάνουν τις δηλώσεις. Σε 9-5, φωτογράφεις έτοιμος. Ε, τι, ναι, βέβαια. Πας, λέει, τελευταία κατοικία. Καμπριά, την ακουστώ, μια και τέτοια. Τελευταία κατοικία δεν είναι εκεί. Έτσι λένε, ρε, είναι το κασελάκι. Ε, ναι. Ναι, εκτός αν σε κάψουν. Ε, εντάξει το. Ναι. Εκτός αν σε κάψουν και σε κοπανίσουν, να πούμε στη Βουλγαρία. Ναι. Θα πρέπει να περάσει το μέτρο. Πρέπει, πρέπει ο Μπουτάρης που τον αγαπάμε και τον υποληπτόμεθα, ναι, να το φέρει αυτό το σκηνικό εδώ, να σκίσει τα πρωτόκολλα και τα λοιπά, τα θρησκευτικά πρωτόκολλα. Να πει 500, 400 ευρώ, 600 πόσα είναι, σε βάζουν μέσα σαν το Βόγνη, το Βόγνη το πήγαν στη Βουλγαρία. Ναι. Γιατί οι Βούλγαρες εκεί είναι και εδώ να μην μπορεί, α πούμε, κτλ. Για στο κάμε συνεννόηση στην Εκκλησία, στο διαβάζουν και στο κάψουν, άμα θέλουν και αυτοί, ρε παιδί. Δεν συμφέρει. Να... Δεν συμφέρει τώρα, δεν συμφέρει. Εντάξει. Δεν συμφέρει να σε κάψει. Δεν συμφέρει. Χάνονται πολλά χρήματα χάνονται... σε τριήμερα, εννιάμερα, 40, ναι, εξάμηνα. Με τα ενίκια στη θέρμη εκεί, τα κινητήρια. Κινητήρια έχει αυτό λεφτά. Είναι ολόκληρη βιομηχανία από πίσω, ρε φίλε. Πώς θα γίνει, γιατί. Είναι... Σε κοπανάει μέσα, να πούμε. Και... Γιάννη, στα από εκεί σου κάνει με το δάχτυλο, ξέρει τι λέει. Ναι. Για πες. Το ίδιο είναι. Στην τακτοθήκη. Ναι, στην τακτοθήκη την παίρνω στο σπίτι. Τι. Με τα κόκαλα δεν τα έχω, είναι στο νεκροταφείο. Ναι. Ε, ναι. Βαλιανίδης. Πάμε παρακά. Δεν το μάθατε. Πέθανε, τον κάψανε και πού έριξε τη στάχτη. Δεν το. Εγώ το έμαθα από δικού του. Ο αυτός ο σκηνοθέτης. Ο σκηνοθέτης, ο Βαλιανίδης. Στο Θερμαϊκό. Αυτό το άκουσα, με το είπες εσύ, ρε φίλε. Βέβαια. Εσύ με το είπες. Δεν το γράψαν, το ήθελε ο ίδιος να μην, ναι, να μην ας πούμε, δημοσιοποιηθεί. Α, εγώ το μάθω όμως, καταλαβες. Ναι. Και μαθαίνουμε κι άλλα. Από τους παλαιούς ήταν αυτός που την πώς. Ε, το κρύψα. Ε, ας έρθω ο Δαλιανίδης να με πει γιατί το έπατω. Ε, τι το κρύψες. Έλα, αφού μπορείτε. Το έχεις πει κι άλλη φορά αυτό, πως ένα το μάθω. Εντάξει. Τώρα τι κουβέντα. Ένας παοξής που πέθανε και τον κάψανε έριξε τη στάχτη του στην Τούμπα. Καλά εξηγήθηκε αυτό. Εκεί που χάνει ο Κλάος τα γκολ με τον Κλάος. Αλλού καλά εξηγήθηκε. Εκεί του αιωρείται η στάχτη του. Λες γι' αυτό να χάνουν τις ευκαιρίες. Λες.
Ξέρω από τις τάχτες. Το κακό πνεύμα να είναι. Από τις τάχτες. Πάμε του Χρήστο του Γάζρο, το διαβάσει που λέει ο οδηγός του Κυρσάβα. Ναι. Ναι, έχω ένα μάγο εκεί στο Γάζρο στα μέρη μου. Αυτός ο μάγος στο Γάζρο. Αυτός φίλε είναι παγκόσμιος φημισμένος. Εγώ δεν έτυχε να το γνωρίσω προσωπικά. Τι μαγικά κάνει. Έχει λύσει πολλά μάγια, λέει, και τέτοια έχει βοηθήσει κόσμο, ξέρω. Επιπληρωμή κιόλα, έτσι. Πού, πάνω στο Γάζρο. Εκεί στο Γάζρο, ναι, φίλε. Και το ξέρουν, είναι παγκοσμίου φήμης. Πώς το λένε. Δεν είναι μάγια Χρήστος. Χρήστος. Ναι. Γι' αυτό τον είπα, μήπως εσύ το βράδυ με τη λιμουζίνα πήγες για τα μάγια του Καρτόσο. Εμείς ήμασταν με τον Ξανθόμαγο. Με τον Ξανθόμαγο. Είχαμε τον Ξανθόμαγο. Ναι. Βέβαια, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, ποιο Καρτόσο, ρε. Του Καρτόσο, ρε. Με μάγια έχει το παιδί, ρε. Άσε, πήρα τον Αλέφαντο χθες το βράδυ. Όχι, τι είπε, ρε. Έβριζε τον Μπέντο. Δεν το βρει τώρα. Αυτό λέει είναι ικανό με αυτόν τον Παναθηναϊκό, την Άκη και τον Πάοκ. Θα χάσουμε λέει, το πρωτάθλημα. Είναι λέει επικίνδυνο. Φαντάσαμε ότι δεν πήγε αλέφαντο. Του λέω γιατί ρε, το λέω είναι επικίνδυνο. Μου λέει ξέρεις τι. Τι ρε. Θα πάμε στην Τούμπα λέει έτσι όπως είναι. Όχο. Θα μας πετάξουν λέει. Όχο. Θα σκιστούν λέει με εμάς. Να μας βάλουν καμιά τριάρα. Στη λεωφόρο λέει θα σκιστεί ο Μπέρκ. Και αν πάμε και στην Άκη μπορεί ο Πέρκατ να μας κάνει. 3-6-9 βαθμούς. Πω, πω, πω. Όλα τα μας ο Σάββας ο Θεοδωρίδης είναι χεσμένος από το φόβο. Τι θα κάνει. Γιατί είναι χεσμένος. Γιατί δεν είναι κορόιδο, 83 χρονό είναι. Βέβαια. Διάδια μεγάλη κτλ. Βλέπει προπονητή για αυτόν τον σωσία του Νινιού να πούμε στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Γαβγεί σου γιατί τέσσερα αυτό είναι. Φοβάται, ρε. Γι' αυτό σε λέει κάτι. Στην ομάδα δεν έχω. Ναι. Ούτε άλλοι έχουν. Ναι. Ας πάρω κανένα σφυρί. Σέντερ μπακ δεν έχω. Τίποτα δεν έχω. Ο Ρέτσος με τον Βιάννα, Μποτία και πώς το λένε τον άλλο. Μόνο κοντό έχει, αλλά μόνο στην. Έχω εκεί έναν σκάφ αμυντικό ο οποίο είναι έτσι ίδιο ο Μπουγάτσα. Ναι. Ο Μάρτιν. Πώ το λέμε. Μάρτης, ρε. Ο Μάρτης, ο Καφάσης ίδιος ο Καφάσης. Γέλα κυρία μου. Γέλα κυρία μου. Άμα με πέσει σου λέω ο Μιλιβόγεβιτς, ένα μάτς δεν τράβηξε ο Μιλιβόγεβιτς. Τελείωσα. Σκάλωσε να πούμε κλάτα η ιστορία. Καρντόσο, πώς το λένε, τον άλλο το Φαλακρό, πώς το λένε το Χάφρε. Γαμπιάσο. Ο Γαμπιάσο, μια παίζει, μια δεν παίζει. Έχει, τι ο Φορτούνης το έχει ρίξει. Ο Φορτούνης το έχει ρίξει στο Μπουζούκι, στον Κομενιλίκη και έχει πέσει πάρα πολύ. Και τσατίζεται και μαλώνει με τον πλαϊνή. Η πλαϊνή, ας πούμε, καλή χρυσή δεν σκοράρουν εύκολα. Περιμένει από τον Ιντέγια να πούμε και τα λοιπά. Είναι ζώρικος. Και ο Ιντέγια, άμα έρθει στο εφηβικό. Έχω ζώρικος. Ναι, μπορεί, ναι. Έχω όλα καμά προπονητή. Ναι, πολύ κιόλα. Η διαιτησία δεν με παίζει 70-30, με παίζει 53-47. Ναι. Γι' αυτό και γαμπίζει. Ναι. Να δώσει το παιδί να πούμε. Γκρινιάζει το παιδί να δώσει μάνα. Σε λέει κάτσε να είμαστε προετοιμασμένοι. Πάει στο αυτό. Στην Πλατανιά από 2-0-2-2. Άμα. Τραβάει να πούμε στον Ελευθερόπουλο σκύλος ο Αστέρας Τρίπολης στα ίσια τους έπαιξε. Τους έπαιξε. Πάρε τάκλι διπλά μαρκαρίσματα, πάρε ένα εναντίον ενός, πάρε ξέρω εγώ. Να τα δάκρυα και εκεί. Τα δάκρυα και εκεί. Μένουμε 10 παίκτες. Τι γίνεται μετά. Αντί να βάλει σε μπα σεντερφόρ μαζί με. Τι έγινε. Α, την κουπάνισε τον άλλο μέσα. Βγάζει το Φορτούνι έξω, βάζει το παλτό. 10 εναντίον 10. Με την κρεμάστρα τον έβαλε μέσα. Ναι. Πέμπτο τον Καρντόσο, τρελάθηκε ένα Γιάννη. Πάντα τρελάθηκε. Δεν τρελάθηκε ο κύριε Μπέντο. Κύριε Μπέντο. Τρελάθηκε ο Γιάννης να πούμε. Ο Μαλάτος. Ο Μαλάτος να πούμε, το ανέβηκε το Ζάχαρο. Και πίσω 47 χρόνια. Τι να κάνει ο Γιάννης. Κύριε Μπέντο. Βέβαια. Εν τω μεταξύ παίρνει και τηλέφωνα στο βοηθό του Τσουχαλά ο Μαλάτος. Σοβαρά. Έλα ρε αγόρι μου, πέστε το Μπέντο. Μ' αρέσει ρε φίλε. Εντάξει. Τον Κρυζομάλι, τον βοηθό, εκείνο τον. Ναι, ναι. Τον πάρω του Τσουκαλά. Δεν τραβάνε κι αυτοί. Γενικά, όταν βλέπεις τη Ξάνθη. Ναι. Πρόσεξε. Η Ξάνθη. Με δεξί μπακ τον Μπαξεβανίδη. Πάμπα. Με το Λισγάρα, το Φλίσκα, το Γουάλας. Πώς τους λένε, τον Τελούκας, τον Καμάρα. Μέτριοι παίχτες όλοι αυτοί. Με το Βασιλακάκι, ο οποίος πριν 7 χρόνια ο Βασιλακάκης 6. Τριάδης. Δεν είναι. Με τον Κριάρη τον Τριάδη. Ναι. Ο οποίος έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ στην κόντρα επίθεση. Με τον Σολτάνη στα γεράματα και ένα καλό σεντερφόρ. Είναι η αντιπολίτευση του Ολυμπιακού. Και είναι αντιπολίτευση. Είναι δράμα αυτό το τι πράγμα. Θα γίνει, είναι δράμα αυτό το πράγμα. Αυτό ο Μπέντο είναι καλό να έρθει μέση τούμπα και να κάνει χατρίκο Κλάους, ρε φίλε. Να ναι. Το στηθεί ο Κλάους εδώ. Ναι, δεν μπορεί, δηλαδή είναι τέτοιο πράγμα. Πολύ άργος πίσω και δίνουν τώρα στον Ολυμπιακό άλοθη. Οι Μελισανίδες και τα λοιπά. Βγήκε ο Αρδίζογλου, τον έσκησε το Μελισανίδη. Μόνο ένας τρελός θα μπορούσε να βγει. Χρήστος Αρδίζογλου. Κυριολεκτικά τον έσκησε. Χρήστος Αρδίζογλου. Τι είπε. Τον διέλυσε. Του λέει ρε μάγκα, πήρε την ομάδα λέει τζάμπα. Αυτό που λένε οι αεξίδες από μέσα τους. Οι κοτάρες οι αεξίδες. Γιατί δεν τους λες κοτάρες αεξίδες, ρε. Γιατί τους λέω κοτάρες. Γιατί αντί να βγει ο Μαύρος, αντί να βγει ο.
ο Μίμης ο Παπαϊωάννου, καλά ο Μίμης είναι και, εντάξει, είναι μεγάλος και τα λοιπά, το αποσύρω. Άστον αυτό. Η παλιά φρουρά, ρε παιδί μου. Ποιον θες τώρα, Μπού. Σαμπανάζοβιτς. Σαμπανάζοβιτς, Ντέμις Νικολαίδης. Ντέμις, εκείνος ο Ντέμις. Εσύ ρε Φλόρε Ντέμι. Εφλόρε Ντέμι. Άιντε πάλι. Σε δώσανε να πούμε. Τι σε έκανε ο Γκάτσο. Σε δώσανε εκεί πέρα εκπομπή στο Αλαφούζο το ραδιόφωνο. Τι λες τώρα. Και αντί να ορμήξεις να πούμε τον. Το... Κάνει εκπομπή ο Ντέμι. Ναι, ρε, κάνει. Τι γίνεται. Αρδίζογλου, θα σου πω εγώ. Εναντίον. Λοιπόν, άγριο ξέσπασμα Αρδίζογλου. Μπναγιά στο στόμα σου, ρε Χριστάρα. Πήραν την ΑΕΚ τζάμπα για να είναι 40 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Τον έσκησε. Πω, πω, τι πήρε. Ο βετεράνος της Ένωσης ταχώνει με τρελές ατάκες στο Sport Dog μετά την ήττα στο Αγρίνιο. Τι αντί να, πάλι, αντί να απαραίτηθεί η διοίκηση, έφυγε ο Μωράης. Μελισανίδης βάλε χέρι στην τσέπη. Λέει και στολίζει τον Μπάγεβιτς. Κάτσε να δεις τώρα. Είναι λέει από τους παλεμάχους της ΑΕΚ που δεν του αρέσει να γλύφει διοικήσεις και ασκεί κριτική. Έτσι πρέπει να είναι οι παλέμαχοι. Βέβαια. Όχι, δεν έχω να βγάλω το μήνα, πάρε με προπονητή στα ΚΑΠΑ 15. Ναι. Και έτσι πρέπει να είναι και ο δημοσιογράφος. Έτσι. Να ασκεί κριτική. Και από τον Ολυμπιακό που υπάρχει τρομοκρατία εκεί και τα λοιπά. Και στον ΠΑΟΚ που υπάρχει. Βέβαια. Και στον Άρη που υπάρχει τρομοκρατία, ναι, των οπαδών. Και να πιούν τα καφεδάκια και τα σάντουιτς εκεί πέρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Χρησιμοποιώντας σκληρή και πολλές φορές άκομψη γλώσσα. Σε σημείο να τσαλακώνει την προσωπικότητά του. Τον Χρήστο Αρδίζογλου όμως δεν τον πειράζει αυτό. Αφού γνωρίζει ότι όσο και αν φαίνονται υπερβολικά και γλαφυρά όσα λέει, τόσο πειράζουν κάποιους. Εγώ δεν είμαι με κανέναν αλλά με τον κόσμο της ΑΕΚ. Δηλώνει στο Sport Dog. Πρόσεξε τώρα. ΑΕΚάρας αυτός. Ο βετεράνος παίκτης της ΑΕΚ μίλησε στο σκύλο μετά την ήττα στο Αγρίνο και ξέσπασε για όσο βιώσαμε. Έχει γίνει παρεΐτσα η ΑΕΚ. Πω πω τι είπε. Υποστηρίζει και αναφέρει ότι για όλα αυτή η διοίκηση και το μοντέλο Μπάγεβιτς, στο οποίο επιρρύπτει ευθύνες από τότε που ήταν ενεργή ποδοσφαιριστής. Αυτός ο άνθρωπος διοικεί την ομάδα από το 80 που ήταν παίκτης. Ισχυρίζεται. Ωρε φίλε. Από τα βέλη του δεν ξέφυγε και ο Δημήτρης Μελισανίδης, τον οποίο προτρέπει να βάλει χρήματα. Γιατί έτσι γίνονται οι ομάδες μεγάλες. Μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Πανετολικό παραιτήθηκε ο Μωράης. Και τώρα τι μέλη γενέστε, το ρωτάει ο δημοσιογράφος. Και απαντάει, απαντάει ο Αρδίζογλου, παιχταράς. Παιχτάρα. Τι λέτε τώρα, λέει, αντί να παραιτηθεί η διοίκηση, παραιτείται ο Μωράης. Τη μια του φταίει ο Μωράης, την άλλη ο Κεσπάγια, πιο παλιά ο Πογκέτ και ο Δέλας. Δικαιολογούνται στον κόσμο της ΑΕΚ για τα λάθη που έχουν κάνει. Αυτοί παραμένουν οι ίδιοι όμως. Τα λάθη αυτών οι οπαδοί τα έχουν, λέει, πάρει χαμπάρι. Τη Δευτέρα έκαναν γιορτή οι παλέμαχοι και δεν εμφανίστηκε κανένας τους. Ούτε ο Μελισανίδης ούτε ο Μπάγεβιτς, υποτίθεται ότι αυτοί αγαπάνε την ΑΕΚ. Τι το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι ο Μελισανίδης. Σε ποιος είναι, λέει ο Αρδίζογλου. Και άφηγε ο Μελισανίδης, ύστερα τι γίνεται. Και τι έγινε. Έχει παρελάσει 7 εκατομμύρια κόσμος από την ΑΕΚ. Ναι, αλλά το θέμα είναι να μην καταντήσει ΑΕΚ σαν κάποιες μεγάλες ομάδες που πλέον παλεύουν να μην αφανιστούν. Μα καλά, αυτοί δεν είπαν ότι επιστρέφουν. Δεν είπαν ερχόμαστε. Πού έρχονται, λέει. Για να είναι 40 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος έχει πάρει χαμπάρι την κοροϊδία. Δεν ξέρω πότε θα κάνει τον ντου. Η ΑΕΚ έχει μια ιστορία. Φόρεσαν μεγάλοι παιχταράδες στη φανέλα της και την κατήτησαν να είναι 40 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό κάθε χρόνο. Αυτή είναι η επιστροφή. Η ΑΕΚ επί Νικολαίδη γέμισε το γήπεδο, είχε 25.000 διαρκείας. Ποια είναι η λύση, λέει. Πρέπει να σταματήσει η κοροϊδία στον κόσμο που πληρώνει και τόσα χρόνια λένε ότι θα επιστρέψουν. Πήραν την ΑΕΚ τζάμπα για το Μελισανίδη το λέει. Δεν έχουν βάλει μία για το Μελισανίδη το λέει. Ποιο θα τα λέει. Πόσο να αντέξει η ομάδα και πόσο ο κόσμος. Δεν πρέπει να ξαναπατήσει το γήπεδο. Η λύση είναι να φύγουν όλοι από εκεί πέρα και ο κύριος Μελισανίδης θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Τους έχει σκίσει. Πω, τι λέει, άστο. Ο Μπάγεβιτς λέει με. Όχι και μεγάλο παίκτη ο Μπάγεβιτς. Έχει βγει ούτε ο κασέντε του Αρδίζογλου που του πέταγε 10-10 λέει και έδινε την μπάλα στον Μπάγκεβιτς. Αυτοί λέει από εμά γίνανε παίκτε. Εδώ που τα λέμε δεν έχει άδικο. Καλά τον έκανε, τον έσχισε. Πιο αργό και από το θάνατο ήταν λέει. Με του δημοσιογράφου έκανε όνομα. Τον έσχισε κανονικά. Τον εδιγέλισε. Ωραία, φίλε, αυτό είναι κανένα συμφέρον και δεν έχει κανονικά. Συμπερασματικά τη χρειάζεται. Πώ σχολιάζετε την επιστροφή, χειμένα στην ΑΕΚ. Ακούστε ρε χαϊβάνια εξίδε να πάρετε χαμπάρι. Ποιον είχε λέει αυτό κολλητό και επέστρεψε στην ΑΕΚ. Εύχομαι και αυτή η επιλογή να μην είναι αποτυχημένη. Και τα λοιπά. Τους έσκησε. Είπε την αλήθεια. Τους είπε την αλήθεια. Τους λέει: κοιτάξτε, να δείτε. Πήρε ο άλλος τζάμπα την ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ποτία με τον Τακώστα. Πεθαμένο το Φορτούνι. Οι πλαϊνίδες κοράρουνε. Η διαιτησία κλειδονίζεται. Είδες, πήρε βουτιά ο Φορτούνι. Βουτιά, σάλια, μάλια, ναι. Του δίνει ο Κιζασκάρτα. Θα μου πει την και στο Μάσα, έδωσε δικαίωμα. Ναι, έδωσε και στο Φορτούνι. Έδωσε και στο Φορτούνι. Πότε έδωσε το Φορτούνι παλιά κάρτα στον Ολυμπιακό. Πού να πέσει και τα λοιπά. Πού να βγει. Βγήκε ο ξεμοραμένος ο παππούς ναι. Και λέει να πούμε μα με διαιτησία. Ποια διαιτησία, μωρέ. Έδωσε ένα Μάσο Ολυμπιακό ΑΕΚ.
κερδίζει ο Ολυμπιακός 4-0 και πάει λέμε, και λέει στους διαιτητές ο αυτός. Μας δώσατε, ναι, μας δώσατε 6 φάουλ λιγότερα από την ΑΕΚ. Καλά έπρεπε, 4-0. Τι θες ρε φίλε. Το άλλο μάτς. Α... Στο 4-0 πάει και τους λέει, α... ναι, το άλλο μάτς. Το άλλο μάτς. Το άλλο μάτς. Στο άλλο μάτς. Το άλλο μάτς. Τα έχουμε λαμβάνει δηλαδή. Κερδίζει το Πανετολικό 3-0. Γίνεται δύο κόρνερ, ξέρω εγώ, στο 3-0 ανάποδα. Πάει και του λέει συγχαρητήρια, λέει και τα λοιπά. Πολύ καλή διατησία. Δύο κόρνερ δεν μας τα δώσατε. Άιντε πάλι. Του λέει για το άλλο μάτς. Για το άλλο μάτς. Για το άλλο μάτς. Έχουμε λαμβάνει. Ναι. Δηλαδή. Έχουμε να πάρουμε. Αχά. Λέει. Ο Σάββας, στα 83. Πολιτική είναι αυτό. Στα 83. Επικοινωνιακή πολιτική φίλε. Έχει κάτι εφήβους αιώνιοι. Γιατί δεν τα κάνει αυτά ο Παντελής Κωνσταντινίδης εις Βούρα, ξέρω εγώ, μέσα στο πάγκο. Τι να κάνει αυτός ο λογοθετής. Να κάνει ρε φίλε. Να κάνει ο λογοθετήδης ρε. Ο λογοθετήδης κάποιος να κάνει ολο... Τι να κάνει ο λογοθετήδης. Τι μόνο που άκουσε τη λίγη Παύλο Γκαρσία να πει, ο Παύλο Γκαρσία να τα κάνει αυτά. Μας αδικήσανε. Μας αδικήσανε. Θα χτυπήσει και στο... εκεί στη συνέντευξη τύπου το χέρι στο τραπέζι. Μας αδικήσανε. Βέβαια, αύριο ξέσπαρμα Αρδίζογλου. Να βγουν οι αεξίδες και να μας πούνε τώρα τον Αρδίζογλου. Ποιος λέει παίχτης ο Μπάγκεβιτς, λέει εγώ τον έκανα. Ναι. Περνούσε καμιά δεκαριά, τους έφτιαχνε χαζούς, την έδινε την μπάλα, βάλε γκολ. Βάλε τόσαν γκολ. Άιντε χειροκροτούσαν, τούσαν, τούσαν. Ναι. Αλλά ο Αρδίζογλου να πούμε πάνω κάτω σαν τραχτέρι εκεί. Ο αργός λέει και από το θάνατο. Ποιο αργός και από το θάνατο. Ακού να δεις. Τι γίνεται. Ακού να δεις τι του είπε. Πες τώρα, ζει τον Αρδίζογλου τώρα. Εξέσπασε ο άνθρωπος, δεν τα κρατούσε πολύ μέσα. Λοιπόν, πιάσαμε Ηρακλή και Ρακαγιούλη! Και του σώσαμε να πούμε, αλλά δεν βλέπω προκοπή. Κύριε Καγιούλη. Πάνε τα λεφτά του Ιβάν Τζάμπα, τα έδωσε. Ναι. Κάτι άλλο που θέλω να πω. Ρε, μήπως τα έκαναν ψάρια και με το Παθανασάκι πάλι. Άκου να δει τι άλλο μπορώ να. Για πες ρε φίλε. Πέρασε και η εποχή για τις ομάδες. Ναι. Πες ότι σκαλώνει ο. Πώς το λένε, του Άρη. Του Άρη. Ο Καρυπίδης να σκαλώσει. Πες, οικονομικά. Πες ότι σκαλώνει. Σκαλωμένο, ήλα να ξέρει. Λέμε ρε παιδί, πες ότι σκαλώνει. Πολύ. Και θέλει α πούμε να πληρώσει τρεις μήνες πίσω είναι. Και λέει ρε παιδιά, ακούστε ναι. Κάτι. Εγώ. Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα, ρίχτε τα. Ναι. Πώς θα τα μαζέψει. Πες ότι η θύρα 10 πάει ο Καγιούλης, πες ότι τα έχουν καλά. Ναι. Και τους λέει ρε μάγκες, ξέρετε κάτι. Και οι παλέμαχοι και τα λοιπά, να βγάλουμε το. Πώς το λένε, στον δρόμο το. Πού τα μαζεύουν τα λεφτά. Το δίσκο, το παγκάρι, κάτι να βγάλουμε. Το δισκοπότο, το. Ναι, ναι, ναι. Να μαζέψουμε λεφτά. Ποιος θα το κάνει. Ποιος θα το κάνει. Ακόμα και στον ΠΑΟΚ, ακόμα και σε οποιαδήποτε ομάδα. Ξέρεις τι γίνεται. Τι γίνεται. Γίναν τόσα πράγματα στην Ελλάδα, όχι μόνο στην μπάλα επάνω. Και δεν υπάρχει αυτό που λέμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Δύσκολα, ναι. Καταλαβες. Δηλαδή, πες ότι πάει τώρα ο Κουτσοπαναγής και. Μαζεύει λεφτά. Είναι καλό παιδί. Φυσικά. Είναι καλό παιδί ο Χατζηπαναγής. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, αν χτυπήσει ο Χατζηπαναγής στην πόρτα μου και μου πει: δώσε 10 ευρώ για τον Ηρακλή. Ξέρεις ότι θα πάνε για τον Ηρακλή. Θα του τα δώσω. Ναι. Είναι μια εξαίρεση. Αυτός. Ναι. Βρες με έναν ακόμα όμως. Ας πούμε ναι. Βρες μου στον ΠΑΟΚ ένα τέτοιο. Άλλον έλαβε. Ναι, 9.55 κενό στο 54.340. Βρες μου στον Άρη ένα τέτοιο. Βρες μου στην ΑΕΚ ένα τέτοιο. Βρες μου στην Καλαμαριά ένα τέτοιο. Βρες μου στον Απόλλων Σμύρνης ένα τέτοιο. Βρες με ένα τέτοιο. Εγώ στον Άρη θα σε βρω δύο φίλοι. Να μας πούν οι φίλοι. Ναι. Γίνεται πτώχευση και ανοίγουν τις χερούκλες και λένε στον κόσμο. Παιδιά, ανοίξτε. Ξέρεις τι θα πούνε οι Αριανοί. Ναι. Δεν δίνω φράγκο. Γιατί δεν δίνω φράγκο. Γιατί τα φάγατε. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια. Σωστά. Κάναμε λέσχες, κάναμε ανοίγματα, μαζεύαμε 10.000, κάναμε ράναμε και δεν πληρώσατε ούτε τη ΔΕΗ. 1.000.000. Πού είναι τα λεφτά. Δώσαμε διαρκεία στο μπάσκετ. Δώσαμε διαρκεία στο βόλεϊ. Λέει ο Αριανός. Ναι. Δεν σου λέω για τους σουπεράδες που μπορεί και αυτοί να δώσανε. Η πλατιά τους μάζε. Δώσανε και αυτοί όσοι μπορούσαν. Ναι. Δώσαμε διαρκεία για τον Άρη. Πήγαμε, ξέρω εγώ, δώσαμε εισιτήρια για τον Άρη. Πήγαμε στην μπουτίκ, πήραμε φανέλες για τον Άρη. Ρε ξεφτυλισμένοι άνθρωποι, τι ΔΕΗ δεν πληρώσατε. Κι όμως ρε φίλε, δεν έβγαιναν δηλαδή, τα νούμερα. Τι πισίνα δεν πληρώσατε. Που είχε κροκοδίλους μέσα. Τι, ό,τι θες είχε το πυγμαχικό αυτό δεν πληρώσατε, ρε. Του άκου να πούμε και δεν πληρώσατε. Είναι από τα καλύτερα τμήματα, ρε, η πυγμαχία του Άρη. Πυγμαχία του Άρη. Είναι πολύ ξακουστή, ρε φίλε. Εγώ δηλαδή, ήξερα παιδιά εκεί πέρα. Είχα ένα πυγμάχο, δεν λέω όνομα, μην τον εξέσω. Έκανε μια σε παγκόσμιο επίπεδο πήγε να παίξει. Χωρίς υποστήριξη, μόνο στο πει. Ένα εκατοστάρικο αυτό ο Χουβαρντάς ο Ψηφίδης. Ναι. Από το παντελόνι, από την τσέπη μου, εγώ ναι. Θα δίνω. Πάρε 100 ευρώ. Τα ναύλα σου, η κοκακόλα σου. Τώρα να πάρει τα νερά σου, ρε. Τα νερά σου, τα λοιπά. Τίποτα. Τίποτα, ρε φίλε. Οπότε δεν. Στον Ηρακλή ποιο θα πάει. Ποιο, άσον Ηρακλή. Θα δώσει λεφτά. Χτυπάει την πόρτα, ξέρω εγώ. Θα φτάσουν τα λεφτά στην ομάδα. Γιατί δεν είναι να δώσει λεφτά που δεν έχει. Θα πάνε. Αλλά εγώ λέω ότι έχει. Ναι. Γιατί βγαίνει ένα γράφει πεινάω στο φανάρι. Πεινάω. Έχω εγώ λεφτά, δεν του δίνω. Έχω κάτι σαντουίτς, πάρε το. Το παίρνει το σαντουίτς. Βλέπει ότι πεινάει αυτό. Άρα πεινάει. Ναι. Άρα πεινάει. Όταν πας να του δώσει σαντουίτς,
και δεν το παίρνει. Κουνάει το δάχτυλο. Θέλω λεφτά. Ναι. Δώστε μια στο σαγόνι. Δώστε μια στο ψωμοσάγωνι. Αφού δεν πεινά, γιατί. Ναι. Τι δες. Στο σαγόνι. Ναι. Εκεί, μπαμ και φύγε. Α, δεν δίνουν. Δηλαδή, ναι, εμένα τις προάλλες χτύπησε το κουδούνι από τον Αϊθαράπη. Ναι. Αϊφανούρη, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Κάποιο Άϊθα. Παρακαλώ, είμαστε φιλό από το κονταμίον. Άιντε πάλι. Οπ, βγαίνω από το αυτό. Λέω, μπορεί να είναι τώρα δύο τύποι από πίσω, ναι, να λέει φιλό από το χονταμείο, να εφαρμόζει. Λες, δεν ξέρεις ποιος είναι. Τι γίνεται. Μπαμ, μπαίνει μέσα, θα μου πεις τι θα πάρει. Τι θα πάρει. Τη τηλεόραση θα πάρει. Τι μόνο θα που θα σε κάνει να πούμε τι. Α, τη λέω, πάρει τη μήνυ να πούμε. Πάρει τη μήνυ. Παπουλήσει τη μήνυ. Ξέρω εγώ. Ναι. Θα μπει μέσα να πάρει. Αλλά και στον Αϊθαράπη να είναι. Ελλάδα, ρε κουρουμπαγλά. Εγώ σε έδωσα λεφτά και εσύ με έκανε τι βρύσε. Τι έγινε. 12 βρύσε στον Αϊθαράπη. Γιατί τι κάνει. Δηλαδή πήγαν τα λεφτά στου φτωχού. Δηλαδή να σου δώσω λεφτά εγώ. 30 ευρώ, 15, 10, όσοι έχω περίσσεμα. Να σου δώσω τον παντελόνι μου που δεν με κάνει. Στο δώσω. Θα το πάω στους φτωχούς για το. Για το δώσε ένα μήνα. Ναι. Για το δώσε ένα μήνα να πούμε να το φοράς εσύ. Βέβαια. Το παντελόνι. Παλιό σκύλο να το πω. Ζητάει λεφτά. Ζητάει λεφτά. Θα δώσω ένα κουτί καφέ παιδί σου και έχω μακαρόνι. Ναι, πάντο, ναι, πάντο. Θα το πάει όμως το μακαρόνι. Ναι. Άρα λοιπόν οι λαϊκές αυτές βάσεις που λένε και ότι ξέμεινε η ομάδα. Ξέμεινε ο Ηρακλής. Ξέμεινε και εγώ σου λέω στην Θεσσαλονίκη έχει και 45.000, 50.000 και 60.000 Ηρακλήδες. Η οποία άμα μαζέψουν από 10 ευρώ, τη σώνουν την ομάδα. Σου λέει, πιστεύομαι εγώ τον Καγιόλη και τον Παπαθανασάκη. Ο Παπαθανασάκης μπορεί να μην έχει να βγάλει το μήνα του και να πάρει τα λεφτά και να πάει στον Καναδά. Πού ξέρω εγώ αν θα πάνε τα λεφτά στον Ηρακλή. Έρχεται ο παδός. Σου λέει, τα πάρει τα λεφτά για να τα φάει αυτός. Δεν τους εμπιστεύεται. Όπως και στον Άρη, όπως και στον ΠΑΟΚ. Γίνανε λοιπόν τέτοιες βουτιές. Κουτομογιές γίνανε. Κουτομογιές. Και ο άλλος είναι ψηλιασμένος, να πούμε. Φυσικά ρε φίλε, ψηλιασμένος. Οπότε. Μα δεν υπάρχει και άπλα για να τα πέσει ξανά σαν λούμπα, να πούμε. Ραυτόπουλε στο δίλημα να έχει το τροφαντό σώμα του κόκκινου, αλλά με τα μαλλιά και το περήφανο τσουλούφι του. Ή να έχει το δικό σου αθλητικό σώμα, αλλά χωρίς ίχνος μαλλιού. Τι διαλέγεις, το κεφάλι το δικό μου χωρίς. Το εξαπανέκαθεν. Άσε ρε τώρα. Τι έχω ρώτησε ο άνθρωπος. Το μαλλί του κόκκινου να έχω και να έχω, ξέρω εγώ, να μην μπορώ να τρέξω 1000 μέτρα σε 5 λεπτά. δεν γίνεται. Όχι, τι εγώ. Τι φιλοσοφικές σκέψεις είναι αυτές που μπαίνει ο κόσμος. Να ανέβω τα δύο ορόφους και να πεθάνω στην κούραση. Άχερε. Να μου έλα, ρε, γιατί και ο Γρηγόρης με χαρά λέει. Με το ασανσέρ. Έλα, ρε, εντάξει τώρα, μην το έχεις παρεξηγήσει. Πώς πού? Εγώ τον έχω δει να πούμε μια χαρά πηγαίνει. Σαν τον Κάβουρα πάει. Εντάξει, δεν θα κάνει να πούμε και 7 γύρους σπάρινγκ. Δεν θα κάνει. Λοιπόν, μια χαρά. Ο κύριος Χρήστος ήταν και άρρωστος κομμουνιστής. Λέω 868. Ήτο. Κομμουνιστής είσαι μέχρι να πάρεις την εξουσία. Αυτό είναι σωστό, φίλε. Και χριστιανός είσαι μέχρι που θα στην πέσει η κουμπάρα που θα είναι δίμετρη και με 2 μέτρα πάνω. Και εδώ είσαι πολύ σωστός, ένα αυτό. Άντε, μπράβο. Είσαι πολύ μπροστά, ένα αυτό. Κομμουνιστής είσαι μέχρι να πάρει την εξουσία και χριστιανός είσαι μέχρι να σταστάξει ο πρόεδρος. Ωμπράβο. Ναι. Και άθεος είσαι μέχρι να αρχίσει να σταματήσει η τουρμπίνα στις, ναι, 10.000 πόδια. Ναι. Να πάρτε ένα αυτό που λέω εδώ τώρα. Τα χαιρετίσματά μου, ο δάσκαλος μας ακούει. Όπα! Ναι. Ετοιμαζόμαστε για τον αγώνα 28 πρώτου. Έχει αγώνες. Και ξέρεις ο δάσκαλος. Και ξέρεις ο δάσκαλος. 28 το μηνός τον πήρε το μάτς. Μπήκαν μέσα τα τσακάλια και αρχίσουν να. Στο Ηρακλή. Ναι, εκεί θα είμαστε. Θα πάμε. Γιατί δεν θα πάμε, ρε Κώστα. Στο Ηρακλή το άνθρωπο. Καλά, ρε Κώστα, με τα μπλουζάκια θα μπούμε μέσα. Τι πιο Ηρακλή, ρε. Ούλτρα φάιτερς, Ηρακλή. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Να τα κάνουμε τώρα να δυσκολεί εκεί πέρα. Ματσάρες, σύλλο τώρα και τη δουλειά έχει ο Ηρακλής εκεί πέρα. Παίζει και αυτός. Ναι. Πες και ο δάσκαλος, ο Παπαδόπουλος. Ο μικρός. Ο Κωστάκης. Δολοφόνος. Μίνι γκάν, ρε φίλε. Ρε φίλε, αν το δεις τον Κωστάκη στον δρόμο. Τι. Εγώ το βλέπω, ναι. Άκου τώρα. 1,74. Ναι. 64 κιλά είναι. Ναι. Είναι, δεν είναι. 68. Αυτό το προσωπάκι το. Ναι. Το παιδικό. Το ωραίο παιδάκι, ναι. Και πάει ένας ασχήμο μούρης, ναι, bodybuilder-ας. Ναι. Και τον κλείσει το αμάξι. Ναι. Και του πει ο Κωστάκης, πάρτε σας παρακαλώ τώρα. Ναι, θα τον πει ο Κωστάκης, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ναι. Φυσικά θα τον πει. Γιατί πάρε κάτι μισθό καραμπάτσο. Και μαλώσει. Δεν θα μαλώσει ο Κωστάκης. Δεν μαλώσει. Όχι. Αν τον ορμήξει άλλο. Στο μισό μέτρο, άμα έρθει όμως και τον πει, α, κανένα στραβοστόμικο, τον έχει εκτελέσει. Τον έχει σβήσει το ρεύμα από τη χελώνα, Κώστα. Πώς γίνεται αυτό. Ξέρεις να πεις σβήσει το ρεύμα από τη χελώνα. Αγόρι μου, όλα μαύρα κατευθείαν. Πόποτο. Τι φυσικά, ρε φίλε, θα σε σβήσει. Μα τι θα σε κάνει, θα σε χαρίσει. Πόσο είναι αυτό, 19. Εκεί είναι, ναι, ναι. Και ευγενικό παιδάκι. Ευγενικότατη. Χαμηλό, ντροπαλό. Γιατί ρε, έχει δει κανένα να σε κάνει τέτοιε ιστορίε. Όλοι ευγενικότατα δεν είμαστε οι αθλητέ αυτοί του. Ναι. Του μπόξερ. Ο πιο αγενή είμαι εγώ. Εσύ, ρε, φίλε, εντάξει, εσύ είσαι η φίρμα εκεί πέρα. Τι να κάνω. Εσύ είσαι η φίρμα. Λοιπόν.
Όποιο γνωρίζει τι ικανότητέ του, δεν μπλέκει. Ρε, ναι, δεν μπλέκει. Προσπαθεί να μην γίνει ζημιά δηλαδή. Αυτό που είχε ο Καμόρα εδώ. Ναι. Το βοηδομούσχαρο αυτό το πράγμα. Α, αυτό τι πράγμα ήταν. Παλαιστή από τον Κυλκή. Τι να σου πει. Πεχλιβάνη. Τι πεχλιβάνη, αμα τι πεχλιβάνη. Του λέω λίγο κοιλιά, λέω έχει. Για χτύπα, λέει λίγο. Τι χτύπα. Σίδερο παναλέμα. Ίδρυμα. Τι είναι αυτή, ρε. Έτσι γίνεται γεννημένη ή γίνονται στην πορεία. Στην πορεία γίνονται. Και πώ γίνεται στην πορεία, ρε. Από το σφίξιμο του, ξέρει τι. Α, αυτό γεννήθηκε ο γομάρι, ρε. Ναι, γομάρι, άκουσε με τώρα. Αυτό ξέρει πώ γίνει οι παλαιστέ και οι σφιχτοί έτσι, ρε παιδί. Υπεχλιβάνι, ρε. Χωρί βάρητα και τέτοια που λε. Του κατασκευάζει μάλλον. Τι του κατασκευάζει μάλλον. Του πάρει έναν άνθρωπο και δύο άτομα και να σμπρώχνουν όλη την ώρα. Δεν είσαι σφιγμένο συνέχεια, όλο τσατισμένο και σφιγμένο. Όλο σφιγμένο είσαι. Πιάστηκα κι εγώ με τον κόκκινο ένα λεπτό. Κάσε να κλάνε ο κόκκινο. Αυτό νομίζει η πάλι είναι. Ναι. Έχει εξεγέλαση. Ναι. 40 δευτερόλεπτα. Ναι. Αντέχει το λέω. Έλα να παλέψουμε. Κάτσε καλά. Παλέψει να το λέω. Κάτσε καλά. Περάσει καμιά αρτηρία να βουλώσει το λέω. Κάτσε καλά. Να σε σφίξει ή κάτσε από μαρό σάλτσα να σε κάνει. Κάτσε καλά. Το... κάνει και το μάγκα. Αυτό είναι η πλάκα. Τι να ξέρει, δεν ξέρει γι' αυτό κάνει. Δεν ξέρει. Μέχρι να του σφίξει κανένα. Και εσύ κάνει το μάγκα. Όχι. Εσύ κάτσε σε πω. Αλλά μέχρι που ήρθε εκεί πέρα και έφυγε καμιά ψηλή έτσι ξυστή και τέτοια καταλαβαίνει αν έρθει κανονική τι γίνεται. Και ξέρει τι θα πει και το κόβει. Το κόβει. Ναι, ναι, όπω ναι. Το έχω πει εγώ, έχει νιώσει όταν σε χτυπάω εγώ στον μπράτσο. Φαντάζω αυτό το δικό μου το χτύπημα να έρθει χωρί γάνθη στον δρόμο. Ναι. Τι έχει να γίνει. Σε σακάντεψε. Τελείωσε. Πάει εσύ και σε ηλικία θανάτου. Άστο, καλή νύχτα σα είναι, γι' αυτό σου λέω. Το δάσκαλο. Δάσκαλος, ρε, ο δάσκαλο κουουουτσάρι τώρα. Ναι, ρε φίλε. Και με σωτηράκι βοηθό προπονητή. Σακή. Ναι. Έχω μεγάλο τιμή εκεί πέρα. Ναι, έχει καλό τιμή. Ναι. Σωτηράκι καιρό. Θα ναι. Πάμε και στο, θα βγούμε στο Instagram selfie θα βγούμε. Ναι, ναι. Εκεί θα είμαστε. Αρκεί να μην έχει κανένα μάτσε 7,5 ώρα. Να παίζει κανένα σπάου, κανένα αυτό. 28 του μηνό, δεν το ψάξουμε, ρε φίλε. Ναι. 3 ώρα έχει μάτς, 5 ώρα έχει μάτς. Εντάξει, ρε φίλε, να εκεί θα γίνουν στα σειρμά. 8,5-9 ναι. Ώρα γίνουν τα ματσάκια εκεί, θα το δούμε. Θα πάει μέχρι 11 αργά. Άνετα. Το μποξάκι. Θα παίξει πολύ ξύλι εκεί πέρα. Πολύ ξύλι. Έχει πολλές σχολές, πολλά τέτοια. Πόσες σχολές μπόξ έχει στη Θεσσαλονίκη. Έχει πολλές, ρε φίλε. Τώρα αρχίζει να τις μετράμε, μην τις λέμε και στο είναι αέρα. Πάνω από 10. Οι γνωστές είναι στις 7. Που 7, είναι αναγνωρίσιμες οι καλές ρε παιδί. Βάλε κι άλλες 10. Βάλε 40 μπορεί να είναι. 40. Αλλά αυτές που παίζουν έτσι στο μυαλό μου. Δηλαδή αυτοί που ασχολούνται με πολεμική 7. Τέχνη στη Θεσσαλονίκη οι είναι 3.000 άτομα. Είναι σίγουρα ρε φίλε. Είναι 3.000 άτομα. Σίγουρα βέβαια. Μαζί με τους ερασιτέχνες. Σίγουρα. Αυτοί πάρα πολύ. Λίγους έβαλες για 3.000 δηλαδή. Είναι πάρα ναι. Πολύ. Ναι. Πάνε 10.000 στα... Άμα ναι. Πάρει τα τμήματα α πούμε και του ΠΑΟΚ, του Άρη, αυτά τη πυγμαχία και αυτά είναι πάρα πολλά ρε φίλε. Είναι πολύ. Πάντως παλιά δεν ασχολιόταν πολύ. Όχι, όχι, τελευταία πενταετία έγινε πολύ. Εμάς ξέρεις τι μας λέγανε πιτσιρικάδες. Γίνανε οι αγώνες γι' αυτό. Ξέρεις τι μας λέγανε πιτσιρικάδες. Μην πάτε στον μπόξ, θα σας σπάσουν τα μούτρα. Αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Ναι. Ναι. Χαζουμάρες. Μας αποτρέπανε. Χαζουμάρες, ναι. Ότι θα χτίσει επιθετικό, θα μαλώνει στον δρόμο και ναι. Θα σε κάνω τη μύτη πλατσουριστή. Ναι, ναι. Θα σου σπάσουν τη μύτη, λέει, για να μην ματώνει και τρίξει. Ναι, ναι, ναι. Καζά χαμένα. Φλακίες μας λέγανε. Μην πας να παίξεις μπάλα, θα σου πάει στα γόνατά σου. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχεις χαζουμάρες. Κάγκιος λίγια. Κάγκιος λίγια τώρα. Είναι μάθεια, τίποτα. Θα πάμε σε γραμμές ή θα πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα, ό,τι πει ο Γιάννης. Γιάννης, και ξέρεις ο Γιάννης. Και ξέρεις ο Γιάννης. 2-31-0 όμως 90-90-90. 2-31-0-90-90. 98-80-90. Καλά, 98-80-90 θα πω. Και 9-55 κενό μήνυμα στο 54-3-40. Από το 98-80-90 σε παίρνει κανένας ή παίρνουν συνέχεια το 90. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ όταν παίρνω 90-90-90 βαράω, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Πάμε σε διάλειμμα και πάμε σε διάλειμμα, ρε φίλε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. They gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone.
she could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Και πού γεννήθηκε ο Αρδίζογλου, στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ. Τι είναι, Εβραίος είναι, ρε. Του 1953. Μάλιστα. Ναι, δεν το βλέπω και εγώ. Και Κώστα, ξέρεις τι, αύριο θα πάμε να εισπράξουμε αύριο, ε. Τι θα εισπράξουμε. Θα πάμε να εισπράξουμε από το δάσκαλο. Τι να εισπράξουμε από το δάσκαλο. Διαφήμιση. Γιατί. Για να πάμε να τα εισπράξουμε. Γιατί να εισπράξουμε. Ναι. Πάμε να εισπράξουμε, τι. Wow, όχι, όχι, ρε. Είναι λίρα 100, ρε. Λίρα 100, είσαι ρε δάσκαλε. Άρε δάσκαλε. Εισπράξεις, ρε, πλάκα κάνεις. Ο δάσκαλος είναι λεβενδιά, να πούμε. Ο δασκαλάκος ήταν λεβενδιά, τη θυμάσαι. Ναι. Βουτσάς Παπαγιαννόπουλος και η σπουδαία Ελένη Ερήμου. Ελένη Ερήμου. Η οποία στα 73 της αθλείται καθημερινώς. Σοβαρά. Κάνει μια μισή ώρα κολύμπι, τζόκινγκ κτλ. Έχει πάει πίσω τον χρόνο. Τώρα που είπαμε, περίμενε, σου πω. Τώρα που είπαμε, μας πει ο δάσκαλος του περίπου πόσες χιλιάδες ασχολούνται εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, αυτός θα ξέρει με τα κοιτάπια, τα τευτέρια. Όχι μόνο box. Ναι, όλα. Καράτε, μαϊτάι. Γκραμαγκάν. Πώς το λένε αυτό. Γκραμαγκάν, ναι. Γκραμαγκάν και τέτοια. Γκραμαγκάν. Πάμε κόσμο. Θα στείλει κανένα μήνυμα, θα μας πει κανένα νούμερο. Πάμε κόμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έχουμε γραμμές. Βέβαια. Πού βαράνε και τα λαμπάκια γέμιση. Καλημέρα κύριε. Τρεις είναι στη γραμμή. Άλλους τρεις περιμένουν. Έλα φίλε. Καλημέρα σου. Καλώς τώρα. Κάτι για χθες, για τη χθεσινή εκπομπή και δεν μπόρεσα να πιάσω. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου Κώστα ότι η γυναίκα του Γκαρσία είναι αστέρι. Του Πιτού. Του Γκαρσία, του Πίτου, ναι. Συμφωνώ ότι είναι αστέρι. Όχι ότι έχω μικρόφωνα και στην εκπομπή, αλλά εντάξει. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, κορυφαίος ακροατής. Παλιό δικό. Χαμένος, ναι. Ποιος. Χαμένος, το Δωρή Σουζούνη Ηρακλειδέας. Ναι. Εποχή Τάκη. Ναι. Που τους είχε κάνει αυτούς τους Σουηδούς, Νορβηγούς, Μάνους, Πάνους, Σάνους και τα λοιπά. Τους είχε κάνει ναι, και πιο. Ναι, πολύ δυνατός και έκανε πολύ μεγάλο αγώνα για τον Ηρακλή. Φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή, επί Τάκη, τρεις κάνανε αγώνα για τον Ηρακλή. Ένας από αυτούς. Είναι μια χαρά και μιλάει. Ο άλλος είναι, λέγεται Σταμάτης και πήγε στο νοσοκομείο με καρδιά μετά από δική σου εκπομπή. Τι λες, ρε, αυτός που δούλευε, αυτός που δούλευε στο Χαϊτόγλου στους Χαλβάδες. Ναι, και έπαιρνε και μέσα από το νοσοκομείο τηλέφωνο. Ναι, έπαθε στη εκπομπή μου μέσα. Ναι, μετά από δικιά σου εκπομπή βραδινή πήγε νοσοκομείο κατευθείαν. Και μετά. Όχι, εντάξει, από την ένταση ο άνθρωπος. Ναι. Θα έχει καμιά κλειστή αρτηρία, μπορεί να πέρασε λίγο αίμα παραπάνω. Πάμε, δεν θέλει πολύ να γίνει. Έκανε μπαλονάκια το ένα το άλλο. Το μπαλονάκι σήμερα είναι. Συνάχη είναι σήμερα. Ο δεύτερος, ο Θοδωρής ο Ουζούνης, πήγε ψυχιατρίο. Ναι. Σώθηκε, δόξα τω Θεώ, αλλά είναι καλά μετά από 2-3 απόπειρες αυτοκτονίας. Πήγε ένα φουντάρι, ε. Σόπα, ρε, ναι. Ναι. Φαντάσου, τρεις σου λέω κάνα. Ναι, δύσκολα έτσι. Και κατάθλιψη. Ο άλλος παραμένει, έχει γερό και είναι από γερό σκαρί φαίνεται. Και παραμένει στον αγώνα. Μάλιστα, ναι. Και ο αγώνας ποιος ήτανε. Να μην γίνουν αυτά που γίνανε σήμερα εδώ που έφτασε ο Ηρακλής. Που είναι τρεις οι ιστορίες. Η μία είναι η καινούργια τώρα που βγάλανε, η Ηρακλής Καρδίας. Γιατί ξέρεις τώρα απαγορεύεται να πάρεις αφημία από άλλο νομό. Και τώρα θέλουν να πάρουν τις Καρδίας, ναι. Τις Καρδίας έχουν κλείσει τώρα τα αφημί κάποιοι. Αλλά για να βάλουν θέση πάλι στους παίκτες. Ναι. Το δεύτερο, η δεύτερη είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ρίξουν. Να τον εξαφανίσουν αυτό το επίπεδο του Ηρακλή και να τον κάνουν δικό τους. Ναι. Και δεν πάνε στο γήπεδο, δεν βοηθάνε, μόνο κάνουν επεισόδια, ώστε να πέσει όσο πιο χαμηλά γίνεται ο Ηρακλής και να τον πάρουν αυτοί. Α, αυτό είναι στόχος, να πάρουν τον Ηρακλή, δηλαδή αυτοί. Ναι, όπως κάναν στο Βόλεϊ και τον πήγανε πολύ καλά από ό,τι μαθαίνω. Βγαίνουν οι παίχτες και λένε τα καλύτερα για αυτούς. Ναι. Ο Καραλάντε, πώς το λένε αυτός. Ναι. Και λένε μπράβο, τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, μας πληρώνουν καλά κτλ. Και έχουν φύγει όλοι οι ξένοι. Και ο τρίτος είναι η πλευρά Σαββίδη και Σία, Καγιούλη και τέτοια, οι οποίοι θέλουν να έχουν τον Ηρακλή φυτόριο στη Β' Εθνική. Ο Κόκκινος δεν κατάλαβε ότι ο Καγιούλης είναι με τον Ιβάν παρέα. Δεν τον πήρε χαμπάρι. Ναι, αυτοί είναι οι τρεις. Αυτοί όλοι είναι στο ίδιο σχέδιο. Ναι. Εξαφανισμός του Ηρακλή. Στην ουσία είναι εξαφανισμός του Ηρακλή και τα τρία. Ναι. Είναι κομπάρσι στο ίδιο σχέδιο. Ναι. Άλλοι φυσικά είναι οι ενορχιστρωτές, αλλά αυτοί είναι όλοι κομπάρσι.
αλλά είναι στο ίδιο έργο. Wow. Και το τώρα ψάχνει να δεις ποιο είναι το χειρότερο τώρα, ξέρω εγώ. Ψάχνεις αυτό, εκείνο. Όλα είναι τα ίδια. Ναι. Αφού στο ίδιο καταλήγουν, στον ίδιο δρόμο καταλήγουν. Μάλιστα. Αυτά είχα να πω. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Δύναμη βασικά σε όλους αυτούς οι οποίοι. Γιατί κάποιοι βγαίνουν, παιδί μου, λένε ότι υπάρχουν προβλήματα το ένα το άλλο. Αυτοί που τα βιώνουν τα προβλήματα στην κοινωνία μας, αυτοί τα ξέρουν κιόλας. Ναι, σωστά. Δύναμη σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για 2, 2,5 και 1,5 ευρώ και τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχουν να φάνε και κάποιοι άλλοι πετάνε τα φαγητά τους στους δρόμους που τους τα δίνει τζάμπα ο ελληνικός λαός. Σε όλους αυτούς λοιπόν τους εύχομαι πολύ μεγάλη δύναμη γιατί θα τη χρειαστούν όπως θα τη χρειαστούμε κι εμείς. Για να δούμε. Πολύ καλά τα είπες. Ωραίος. Την καλημέρα μας. Καλά, καλημέρα μας. Επόμενος κύριος. Για να δούμε. Καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας κύριε. Τι γίνεται κύριε Κώστα. Την παλεύουμε φίλε, την παλεύουμε. Από χθες που σε πήρα πάλι. Γεια σας ακούσω. Τι γίνεται. Μετά από καιρό πήγα σήμερα στην Κύπρο, είδα την Παοκάρα από κοντά. Πόσο κόσμο είχε. Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν πήγα σε αυτή τη διαδικασία. Χίλια άτομα, είσαι στα χίλια άτομα. Όχι, ρε, παραπάνω είμαι στο 16. 1200. Άντε, 1300. Ναι. Είσαι πολύ. Παραπάνω ήταν, αλήθεια τώρα, δε. Για δώσ' μου λίγο εικόνα γηπέδου. Το κουσκούς, το μπλα μπλα. Ναι. Σκέψου πολύ γκρίνια, δηλαδή για κάμπος σήμερα που ήταν πολύ μέτριος. Ναι. Ο κάμπος, ο κάμπος είναι ένας παλιωμοδίτης εξτρέμ. Ο οποίος είναι καλός το ένας με έναν και φορτώνει στην περιοχή. Στυλ κάμπου. Ναι, είναι ένα στυλ παιχνιδιού συγκεκριμένου. Ναι, ναι. Αυτό. Ναι, σήμερα ούτε το Ντομιλιάτσι δεν μπορούσε να περάσει. Βαρύς και εξτρέμ. Δεν πάμε καμιά στιγμή να. Ο Μιλιάτσις, ο Μιλιάτσις δεν είναι κακός μπακ αριστερός, το θυμάμαι εγώ στον Όφη. Και εσωτερικός χαφ μπορεί να παίξει, yeah. 4-3-3 αριστερός. Δεν είναι κακός παίκτης yeah. ο Μιλιάτσις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τζάλμα Κάμπος δεν είναι Ροντρίγκες, δεν είναι στο ένας με έναν. Μάλλον δεν είναι να μπαίνει μέσα και όταν μπαίνει μέσα τα χάνει ο κερατάς. Yeah. Μπαίνει πάλι, να ξαναμπήκε. Έκανε ο Μάτος μια σέντρα. Πήγε με το τακούνι να πούμε να την κάνει. Δεν έχει ναι, το τελείωμα. Ναι. Δηλαδή θα πάρει 10 κούρσες ο Μπακ για να πατήσει 4 φορές ο Τζάλμα 3 και να τις χάσει τις ευκαιρίες. Αν κάνεις ένα γκολ θα πάρει λιγότερες κούρσες ο Μπακ. Σωστά. Κατάλαβες. Θα διαχειριστεί και διαφορετικά την κούραση. Θα, στο 1-0 θα του δώσει και χώρο του αλλού, να του δώσει και μια κατοχή, θα οργανωθεί, θα φύγει σαν αντεπίθεση. Είναι το χάσιμο του γκολ είναι μεγάλο θέμα για αυτό. Και δεν πατάνε περιοχή, δεν βασίζονται μετά. Το δεύτερο που κράτησε σήμερα από το παιχνίδι είναι η σχετική αδιαφορία πλέον των Θανασιάς. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Για πες πλέον, αυτό, ναι, για πες. Για τη θέση του, γιατί σε κάποια φάση μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο, με το που ξεκινάει γύρω στις 55-60, έχει κάνει πάλι overlap ο Μάτος. Ναι. Κάνει μια παράλληλη παλιά και αντί για τον Θανασιάδη που είναι μόνο στην περιοχή μαζί με έναν αμυντικό. Να κάνει μια κίνηση στο πρώτο δοκάρι, να πεταχτεί με ένα πλασέ, γάτι να κάνει. Δηλαδή περίμενε την μπάλα στα πόδια, γιατί ήταν αμυντικό στον έκοψη. Ο Κλάους ήταν ο μέτρ της κίνησης στο πρώτο δοκάρι. Βέβαια. Ναι, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα το χαρακτήριζε, ναι, το χαρακτήριζε η κίνησή του να φεύγει από το δεξί στόπερ και το δεξί μπακ. Να χώνεται στο πρώτο δοκάρι, ιδιαίτερα από αριστερά όταν φορτωνότανε. Μπράβο, ναι. Και σε πρώτη εκτέλεση σε διέλυε. Εκεί την έβγαζε ο Λίνο την παλιά. Εκεί την έβγαζε ο Λίνο. Και ό,τι περίσευε από τον Αθανασιάδη, ερχόταν center for δεύτερο ο Σαλπικίδης και το πήγαινε από εκεί. Και κράξε! Το 50% με 60% το γκολ ήταν center Λίνο, πρώτο δοκάρι Κλάους ή δεύτερο τα σκουπίδια τα μάζευε ο Σαλπικίδης. Δηλαδή είναι μια διαφορία, δηλαδή αυτό. Με πείραξε πολύ, δηλαδή να βλέπω κάποιον. Άντε, σε πείραξε σένα αυτό. Εγώ σου λέω ότι ο Κλάους είναι ντεφορμέ, μόνιμα. Δεν το κάνει επίτηδες, εγώ στο λέω. Δεν είναι έτσι το στυλ του. Δηλαδή, ο Ίβιτς, ο οποίος έχει έναν παίκτη ντεφορμέ, έναν παίκτη ατάλαντο, ο οποίος είναι ο κουλούρης με το καλάμι κτλ. Έχει έξω, ρε φίλε, τον Περέιρα. Το Φακούντο. Δηλαδή αυτό στην Τούμπα δεν συζητήθηκε.
Δεν συζητήθηκε σίγουρα. Σίγουρα συζητήθηκε και αυτό είναι και στο 60. Και η πλάκα είναι ότι πήγα το ίδιο το παιχνίδι με αυτόν τον φίλο μου τον Ολυμπιακό, τον Κυρκυραίο, όπως σου λέω. Και δηλαδή, και αυτό μου είπε, ρε παιδί μου, ότι ο κλάσο είναι ντεφορμέ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, βλέπει ότι ο Περέιρα, δηλαδή ο άνθρωπο, όσα παιχνίδι έχει παίξει, έχει κάνει γκολ. Δεν το βλέπω μόνο εγώ, α πούμε. Αν πει κάποιο ότι α πούμε μπαθεί με τον Κλάουτ. Ναι. Αλλά σε όποια παιχνίδι έχει παίξει ο Περέιρα έχει κάνει τουλάχιστον γκολ. Έχει κάνει μία από δυο τρεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει κάνει γκολ, πρώτον. Στο κεφάλι δεν είναι χειρότερο γιατί αυτοί οι δύο δεν έχουν και κεφάλι αυτό το διάστημα. Εντάξει, τρίτον, είναι να σου φύγει σε μια κόντρα και είναι και πιο συμμετοχικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, φεύγει ο Πάοκ σε μια κόντρα στο Καραϊσκάκι. Του δίνει ο Μπιζεσβάρ στον Περέιρα που είναι έξω αριστερά. Ωραία. Την παίρνει ο Περέιρα, την κοντρολάρει, την ξαναπετάει στον Μπιζεσβάρ. Ο Μπιζεσβάρ τη δίνει βολίδα που θα φύγει ο Λέο Βασιωμάτος και βγαίνει μια αντεπίθεση 4. Άμα την πάρει τώρα ο Κλάους ή ο Κουλούρης, μπορεί να σου δώσει λάθος πάσα. Δεν τη πάει καλά, ρε φίλε. Μπορεί να μην τη σπάσει, μπορεί να μην τη δώσει. Μπορεί να χάσει το κοντρόλ, μπορεί χιλιάδιο. Είναι πιο αργό στην αστυνομία. Γιατί δεν τον βάζετε. Εγώ δεν σου λέω ότι ο Περέιρα είναι ο σέντερφορ που χρειάζεται ο Πάοκ, ούτε ο έξω αριστερά. Καμιά. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολυτιμότερο γιατί οι άλλοι δεν τραβάνε. Αύριο ο Κουλούρης μπορεί να βρει φόρμα και ασκήσει τα δίχτυα. Και τα πλασέ του να πηγαίνουν μέσα. Αυτή τη στιγμή παίζει του δαμπάνικο ποδόσφαιρο. Πώς βρέθηκε ο Μάτος μπροστά σήμερα και έβαλε συντερφορίσιο εκεί με την παλιά. Βέβαια. Ερώτηση. Ερώτηση σε σένα. Ποιο άλλο παίκτη του ΠΑΟΚ θα έκανε αυτό το κοντρόλ και αυτό το τελείωμα. Εκτός από το Μάτος. Σε αυτό το ΠΑΟΚ που θα το έκανε ποιο παίκτη. Πλην του Μάτος. Δηλαδή κάνει την παλιά ο Μπιζεσβάρ, ο οποίο είναι καλό σερβιτόρο. Αλλά κάνει τη μισή δουλειά, σερβίρει μόνο. Εντάξει, τι να κάνει. Ποιος άλλος παίκτης με την παλιά θα έβγαινε από εκεί, από τα πλάγια σαφόρ, θα κοντρόλαρε έτσι και θα εκτελούσε σε πρώτο χρόνο. Ποιος? Από αυτό τον ΠΑΟΚ. Να μάθω. Από αυτό τον ΠΑΟΚ. Ποιος? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούσε να το κάνει κανένας. Γιατί κανένας αυτή τη στιγμή, εγώ δεν πιστεύω στον ΠΑΟΚ, ότι έχει τη συγκεκριμένη εξυδέρκεια που έχει το λέωμά του. Και δεν παίζει ο άνθρωπος. Είναι απλά. Πεχταράς είναι αυτός, μπορεί να παίξει παντούρες. Όπου και αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή δεν μου δίνει κάποιος να στιγμή σε μένα ότι έχει το μυαλό σου με του λέω Μάτους για να κάνει ένα τέτοιο κοντρόλ και μια τέτοια εκτέλεση. Και σε πρώτο χρόνο. Αυτόν βάλει το Μάτους κάνα center back να δεις τι γρήγορος είναι, να δεις τι κόψη. Τέλος πάντων, το τρίτο που θέλω να σταθώ είναι ότι σήμερα ας πούμε δεν είδα καμία κάθε την παλιά. Όχι, κοίταξε ο Μπίζεσβαρ είναι στο να σερβίρει και τα λοιπά καλός. Καλός είναι καλός μπαλαδόρος. Είναι καλός μπαλαδόρος. Αλλά, αλλά, δεν μου πετάζεται δεύτερο σέντερφορ. Δεν μου πετάζεται. Μου κάνει τη δουλειά από τα 30 μέτρα της περιοχής του Γλύκου μέχρι τα 15 μέτρα, 10 μέτρα έξω από την περιοχή του αντίπαλου τερματοφύλακα. Τα λέμε, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Κώστα, την Τρίτη είχε εκεί ένα σπάνιο παιδί, ένα σπάνιο επιστήμονα. Μου λέει για τον γιατρό. Έχω δώρο στο χώρο. Ναι, θα το ευχαριστήσω δημόσια, βέβαια. Έχω δώρο στο χώρο τον Παγιασένα. Ο Σπύρας, ο μεγάλος. Λοιπόν, αν έχω σήμερα παιδί, είναι γιατί μόνος του γύρισε την 2 μηνών έγκυο γυναίκα μου. Μάλλον έκανε κάνα μαγικό. Έκανε Σπύρος, βοηθάει κόσμο, ρε φίλε. Αδε άνθρωπο είναι, τι τώρα πλάκα κάνει. Να είναι γερό το παιδί σου, η γυναίκα σου και εσύ. Και ο γιατρός να είναι ακόμα πιο γερός. Εγώ το γνώρισα εδώ πρωτοχρονιά με τη σαμπάνια μας αυτά, εξαίρετος. Gentleman. Και η κοπέλα του, πολύ καλή κοπέλα. Ναι, και ξέρεις τι, είναι αυτό που είναι απλός άνθρωπος, γι' αυτό το γουστάρω, λαϊκός τύπος. Σεμνός. Γιατί υπάρχουν πολλοί που ξέρεις που είναι ΑΟ και φίρμες να πούμε τη βλέπω. Δεν μπορώ το σνόπ. Τέτοια παιδιά ρε φίλε, δηλαδή τι να πω. Δεν μπορούμε το σνόπ. Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το. Γεια σας κύριε. Τι είναι το πλού. Εντάξει, τι να γίνει, να τα ίδια. Όλα καλά. Άμα ήταν όλα καλά, θα αυτοκτονούσαμε σαν τους Ιδού. Ο ξηροκρινιώτης μου, φίλο που στείλει. Όλο και κάποιο απρόπτο έξοδο βγαίνει. Πώς τον είπε, πώς είπες. Ξηροκρινιώτης. Ξηροκρινιώτης. Ναι. Ο ξηροκρινιώτης, ο φίλο που στείλει. Έλα, ξηροκρινιώτη. Έλα. Κοίτα λίγο τώρα να σε πω. Φωνάζει για τον Περέιρα από την αρχή της χρονιάς. Εγώ φωνάζω. Βάλε μέσα τον Περέιρα. Βάλε μέσα τον Περέιρα. Ναι. Έτσι. Έτσι. Βλέπουμε τον Κλάους αυτό το πράγμα να παίζει μπάλα. Δεν μπορεί ρε παιδί μου. Ναι. Εκτίζεται και ο Κλάους, αλλά πιο πολύ εκτίζεται ο προπονητής. Μπράβο. Και ο κόσμος. Βέβαια. Αμείβεται με 800-900 χιλιάρικα. Αυτό άστο, μην το λες. Δεν είναι τώρα ότι επειδή παίρνει τόσα. Μπορεί να έπαιρνε και 100. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, αν έπαιρνε 150 χιλιάρικα, θα τον δικαιολογούσες. Ναι. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί, δηλαδή εσύ δεν το δικαιολογεί τον Κλάους επειδή παίρνει τα 700 και όχι τα 150, για να καταλάβω. Μα είναι αυτό που λέει, παίρνει πολλά λεφτά. Κακό αυτό. Κακό γιατί? Πολύ μεγάλο κακό.
τον φούσκωσαν τα μυαλά απευθείας. Στάς τώρα, ο Κλάους νομίζει εσύ ότι είναι φίρμα το ότι κάνει κακή ζωή, ότι ξέρω εγώ δεν θέλει να παίξει, μπορεί και δεν θέλει. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ντεφορμέ. Ούτε θα πω ότι κάνει κακή ζωή, ούτε θα πω ότι είναι παλιό χαρακτήρα. Είναι ο άνθρωπος ντεφορμέ. Μετά από 5 χρόνια, τα πήρε τα λεφτά ο Φουκαράς μετά από 4 χρόνια. Αυτή τη ζωή έκανε, ρε φίλε. Εντάξει, να τον πατά. Να τον βρει επειδή είναι ντεφορμέ, αφού δεν μπορεί άλλο. Ναι, είναι ντεφορμέ αφού έφυγε και το φιλαράκι του. Ποιο φιλαράκι του? Ο Τσάβελος. Πήγε να κάνει άλλη ομάδα τώρα χάλια, την ανόρθωση. Τι σε νοιάζει τι πάει να κάνει τώρα? Πήγε να καταστρέψει άλλη ομάδα. Ναι, όταν αυτό που λες, εγώ το δέχομαι. Όταν ο κύριος Σαββίδης του έκανε ανανέωση συμβολέου με την υπογραφή του Ίβιτς, ναι, εσύ ήσουν υπέρ ή κατά? Εγώ ήμουν κατά. Ναι, αλλά δεν σ' άκουσα τότε. Δεν σε ακούει τώρα, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή. Γιατί όλος πρέπει να τους ακούσει τότε. Ξέρεις κάτι. Δεν σε κακολογώ. Βέβαια, εσένα. Ναι. Απλά επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που να προλάβω. Δηλαδή. Να προλάβω το κακό, ρε παιδί. Είσαι ομός αψής κοινικός, είμαι την ώρα τα λες. Ναι, να προλάβω το κακό. Και προκειμένου να προλάβω το κακό, είτε είναι θέμα υγείας, είτε οτιδήποτε εργασίας, είτε οικογένειας κτλ. Να το προλάβω το κακό. Ναι. Δηλαδή, προλάβε το και μην πας μετά εκ των υστέρων να δώσεις, ας πούμε, τη. Κατάλαβε, θέλω να πω. Πράξη, όχι πολλές θεωρίες. Γρήγορα θέλω να γίνονται τα πράγματα. Κριτική γρήγορη. Περιμένω εγώ τώρα ο Σκόρδας, ας πούμε, να πάρει τον Άρη μετά από 7 χρόνια να πω ρε Σκόρδα, τι κτλ. Τι να κάνει, τι και τώρα. Ή να πω το γούμενο καλεγούμενο και γιατί μετά από 5 χρόνια. Εγώ εκείνη την ώρα θέλω. Και όταν καίει η ιστορία, ή τον Καρυπίδη, αν μάθω ότι ξέρω εγώ δυσκολεύεται ο άνθρωπος στο ρευστό να πω μετά από 6 μήνες ναι κτλ. Τώρα θα το πω. Ας γίνω κακός, ας γίνω. Να κινδυνεύω και να κάνω. Δεν με πειράζει. Μια άλλη ερώτηση. Ναι, για κάτι. Επέκταση συμβολέου στον Περέιρα, ακύρωση του Αθανασιάδη, τέλος του Αθανασιάδη από τον ΠΑΟΚ, μην ελεύθερος πάνε σε όποια ομάδα θέλει. Μα κοίταξε το ρεπορτάζ. Και θέλω Περέιρα αλλαγή του Πρίγιοβιτς, ο οποίος Πρίγιοβιτς θα είναι ο βασικός. Ναι. Αλλαγή του Πρίγιοβιτς ο Περέιρα. Ναι. Στο 50, στο 60. Άρα λες αδικημένος. Αδικημένος. Ναι, αδικημένος. Όχι, δεν πήγα γήπεδο, το άκουγα από το. Όχι, όχι, απλώς ήθελα να ρωτήσω κάτι για το γήπεδο, γι' αυτό ρωτάω αν πήγες. Γιατί ήθελα, όχι, δεν πήγα. Ήθελα να ρωτήσω και το προηγούμενο παιδί, αν στο 20-30, αν ακουγόταν, ας πούμε, στην κερκίδα, άντε τι θα γίνει, θα βάλει στο Περέιρα και τέτοια. Γι' αυτό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως εγώ στηρίζω Περέιρα από. Ναι, όλοι εποχή, από εποχή Αναστασιάδη. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Παστέλωσε το. Που έκανε το 1-2 να πούμε μέσα στο γάβρο, εκεί το παστέλωσε. Στην κόντρα επίδεση. Ναι, ναι, φίλε. Έτσι ακριβώς. Ο Φανούρης. Ο Φανούρης. Από εκεί και μετά χάθηκε. Ξέρεις γιατί χάθηκε? Που ήταν ο Ναι, γιατί δεν έγινε. Δεν ναι, έγινε. Ήταν στο δεν πόλεμο, ήταν, ναι, δεν ήταν στο κόλπο για να φάνε τον Αναστασιάδη. Ναι, αυτό. Ναι, μπράβο. Ναι. Ναι. Έτσι. Ούτε ο Τζιόλης ήταν. Ούτε ο Τζιόλης ήταν. Ακριβώς. Εγώ τον Τζιόλη τον κάνω κριτική γιατί είναι αργός. Πολύ. Ποιοτικός αλλά πολύ αργός. Αλλά, αργός, ρε, φίλε, αλλά τον παραδέχομαι γιατί να σου πω κάτι, ο Τζιόλης δεν είναι νηστικό μάτι. Έχει εμπειρία. Και χορτάτος είναι και περιουσία, έχει και ξενοδοχείο. Ναι, 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 σου λέει τι να κάνω εγώ να μπλέξω τώρα με τέτοιες. Με ίντρικες και σάλια τώρα. Με μικρότητες να πούμε. Βέβαια. Έτσι τώρα. Τώρα, όσο για το Μάτος, ο Μάτος είναι παίχτης Zenit. Δηλαδή είναι παίχτης κλάσης Champions League. Βέβαια, ρε φίλε, εντάξει. Έτσι. Ξεχωρίζει. Είναι πρώτο σκόρε του ΠΑΟΚ, ναι, σε όλες τις διοργανώσεις με 6 γκολ. Φαντάσου το δεξί σου μπακ. Ναι. Καταρχήν είναι επαγγελματίας, ρε φίλε. Άκουγα μια συνέντευξη τώρα τύπου εδώ πέρα και δεν έλεγε για την μπάλα, έλεγε για τη γυμναστική, για τη διατροφή, για όλους αυτούς που έχουν το τύπο του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Μιλάμε Ακριβώς. τώρα για επαγγελματία, μιλάμε για μιλούσε Ακριβώς. Για την τρόικα. Ο Μάτος μπορεί να γίνει και προπονητής. Αυτό σου λέω. Δηλαδή τεχνικά χαρακτηριστικά τα έχει. Σου λέει μετά δουλεύω φυσική κατάσταση, δουλεύω διατροφή, δουλεύω τα πάντα. Βέβαια. Αυτό είναι επαγγελματίας είναι. Είμαι υγιής επαγγελματίας. Ναι, και φίλε, αυτός για την καριέρα. Ναι, από τότε που το βλέπω πριν στο ΠΑΟΚ, παίζει συνέχεια στο 8 απόδοση. Σκύλος. Συνέχεια, ρε φίλε. Σκύλος. Ναι, δεν έχει δηλαδή άντε μια μέρα παίξει 9, 10 και άλλη μέρα 4. 8 εκεί. Εκεί. Μεγάλος παίχτης για μένα. Η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ είναι αυτή. Αυτά. Έγινε. Να σε καλά. Γεια σου, λοιπόν. Λέω ο φίλος ότι ο Κίτσιου θα έβαζε το ίδιο γκολ με το Μάτος. Μπορεί να είναι, γιατί όχι. Ναι. Είναι τεχνικός ο Κίτσιου. Είναι καλός. Ο Κίτσιου που χάνει.
Που χάνει, στη δύναμη στα... κάνει. Στη δύναμη στη... κάνει. Και στο μαρκάρισμα πίσω. Ναι, γι' αυτό σου λέω δύναμη μαρκάρισμα εκεί. Εντί, εκεί, ναι. Εκεί. Ξέρεις που μπορεί να σταθεί ο Κίτσιο. Ο εξτρέμ. Να σου πω που. Ασβέστη. 3-5-2. Μπράβο. Τελειώνω. Ναι. Full back. Full back. 3 center back. Και ο Μάτος Χαφ να έρχεται τέταρτο στη σέντρα. Για να τον κρύβει. Για να τον κρύβει. Ναι. Σωστά. Και εκεί λες, πάρτε. Ο Κίτσιο είναι καλός αθλητής. Είναι φίλε. Είναι ταχυδυναμικός. Είναι αθλητής. Είναι καλός στη ζωή κτλ. Είναι πάνω κάτω. Είναι κοντός για δεξί back να τη δείξει. Είναι στην άμυνα λίγο δύσκολα. Ναι. Και αυτό το οποίο τον κακολογώ και θα πρέπει να το βελτιώσει. Ενώ είναι γρήγορος, μπορεί στο ένας μένα να του φύγει πιο αργός παίκτης. Και να το φάει. Ναι, αλλά ο Κίτσιο στην κόντρα μπορεί να σε γλιτώσει την κόντρα, φίλε. Ναι. Στην επιστροφή. Άλλο λέω εγώ. Λέω. Δεν δικαιολογώ τον Κίτσιο. Ενώ είναι γρήγορο. Βέβαια. Αυτό που κατάλαβα τι λες. Να έρθω εγώ αργό. Και να για σε περάσει. Και να τον περάσει στο ένα μέναν. Αυτό δεν αδικολογία το δικαιολογεί το σύγχρονο. Αυτό πρέπει να το φτιάξει. Ναι, ρε, φίλε. Για να κάνει καριέρα. Ναι. Επόμενη γραμμή. Είναι μικρός, μπορεί. Δεν μπορώ. Έχω παράπονα από τον Κίτσιο στα μαρκαρίσματα. Μπροστά με τον Γουστάρο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Θα μιλήσω λιγάκι για το ποδόσφαιρο που μας πέρασε. Να μιλήσουν. Ναι, μεγάλη νίκη. Τι ήτανε? 3-0, τι. Τριάρα πάω γάρα. Γελάει, κάτσε να ακούσουμε γιατί γελάει. Θα σε πω κάτι, γόρι μου, λιγάκι. Εσύ, ο παπάς ήταν φιλαράκι μου, βάσου να ξέρεις πολύ καλά. Ξέρω. Μου να φάτσα, όλα ράτσα ήσασταν. Και τρόλος από τον άνθρωπο. Λέγε. Το παιχνίδι αυτό που έγινε στη γήπεδο τη Μικράς Ασίας. Είπε για το στοίχημα. Πάλι! Δεν ήταν. Ένα 40 έδινε τον Άσο, ρε φίλε. Ένα 40. 5,5 έδινε το χ και 12,50 έδινε το διπλό. Πλάκα με κάνει εγώρι μου. Ναι, τι. Το άλλο λέω θέλω να πω εγώ λιγάκι. Ναι. Εδώ πέρα λένε ότι. Το καλά είπαμε. Στην Αμερική πόντι για μια εκδήλωση ναι. Που θα κάνει. Εδώ η Γιαλάκα είναι πικραμένο. Ναι, με τον καλά είναι αυτή, αλλά δεν λένε την αλήθεια τον κόσμο να ξέρει που βρίσκεται αυτό το σωματείο και τι χέρια έπεσε να πούμε. Όχι σαν τον κύριο που είναι αντιπροσωπευτική ένωση. Αυτό ο κύριο στην Αμερική κάνει μια θεραπεία που με στην Αμερική που κάνει θεραπεία. Αυτός ο κύριος λέγεται που είσαι από την πολύ ανατολική Γερμανία και παρασά τον Έλληνα πάθαινε, όπως λέμε τον κόκαλι, λέμε φίλε μου, καλέ. Ναι. Τον καλά εκεί πέρα να του δώσει πούμε τη διαταγή του. Η πασπιστή του είναι του κόκαλι, η πασπιστή του κόκαλι είναι αυτός ο κύριος. Ναι, ναι. Δεν είναι φίλε. Και τώρα διαβάζω και μια εφημερίδα της πόλεως μας, ο τύπος από την τοπική εφημερίδα, ότι θα κάνει, πούμε, αναπτυστήριο, κάτι τέτοιο διαβάζω. Ναι. Πού είναι η Τσερμική που θα κάνει, πούμε, κάτι πισίνες και πολλά. Αυτά τα είπε, θα τα κάνει ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, φίλε μου, ο Δήμος της Τσερμής, δεν το γνωρίζει αυτό τον κύριο. Πάρα καλή κονέ ο Μπουντάρης, αυτός ο κύριος ο Μπουντάρης. Καλός είναι. Καλή. Για σας κύριε μου, για σας είναι κύριε. Δεν έκλεψε ο ανθρωπάκος. Για σας είναι κύριε μου. Ναι. Από την ώρα του ο κύριος που κάνει τον ταλαρά για να κάνει πικραμένος εδώ πέρα ταλαρά, μέσα. Ταλαρά. Ναι φίλε μου, ταλαρά. Ταλαράς ρε Μίγο. Ναι ρε τερβίση. Ταλαρά. Από την ώρα που κάνει τον ταλαρά. Πόσο καιρό θα τα ακούσω αυτό. Έτσι, που του φέρα στην Ελλάδα με ένα κουστούμάκι από τις λακές αγορές. Έτσι, για πέντε σε παρακαλώ, εκεί πέρα την ΕΠΟ. Την ΕΠΟ, ναι. Για πες για την ΕΠΟ. Την πήρε την ΕΠΟ, λέω εγώ, την πήρε. Προσπαθεί. Ακόμα προσπαθεί. Ναι, ακόμα προσπαθεί. Την πήρε τις ενώσεις, όλες τις ενώσεις, Βουσέρες, Ράμα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Ένα άλλαξε τώρα το σκηνικό, θα ψηφίζουν οι ομάδες. Γι' αυτό από την Κατερίνη τραβάνε τις κολότριχές τους. Ναι. Θα μ' απαντήσεις, Ναι. Τις πήρες. Όχι. Δεν τις πήρε. Όχι. Για παίρνουν τώρα εσύ. Εσύ είναι φίλοι μου με το... Γιατί πάει κάθε μέρα εκεί πέρα με τον Μπίλι που λύσει το... Ο Μπίλις, ο Μπίλις, ναι. Κάτι. Ο Μπίλις. Γιατί πάει κάθε μέρα αυτό το κύριο τον Μπίλι σε ένα γραφείο, μυστήριο γραφείο, το οποίο αυτό το μυστήριο γραφείο είναι ο Κοκαλιάρης. Α, παλιό είναι αυτό, παλιό. Όχι, παλιό, καινούριο είναι τώρα, αγάπη μου.
Κοκαλιάρης με τον διαιτητή που είχατε στο, στον ΠΑΟΚ εκεί. Αυτός ήταν φίλος με τον Κοκαλιάρη. Ποιος είναι ο Κοκαλιάρης, ο Κοκαλιάς, ο αδερφός του Μητρόπουλου. Α, αυτός. Ναι. Α, μπράβο. Γιατί θα μπαίνω κι εγώ στο ΠΑΟΚ. Ο Μάλα μας κανόνισε, ο Μάλα μας. Θα πω κάτι, φίλε μου. Γιατί ο Μποροβίλος, φίλε μου, καλέ μου φίλε, ο Μποροβίλος με γίνει έναν άλλο, τι ωραίος φίλος, ο Πανόπουλος. Ναι. Τι ωραία τη τετράδα είναι αυτή που πάνε στο χοντρό και το φυλάνε το χέρι. Στο χοντρό φυλάνε το χέρι. Γεια σου ρε Νικόλα, ρε Νικόλα, ρε γεια σου Νικόλα. Ο Πανόπουλος μετά τη δήλωση σήμερα, εχθές πότε ήταν, με τα 515, εγώ αν ήμουν στη θέση του, δεν λέω ότι θα το κάνει, πρόσεξέ με, μην παρεξηγηθώ και θεωρηθεί μηνύσιμο κτλ. Λέω, αν ήμουν εγώ, ο Πανόπουλος, στο δεύτερο γύρο. Ναι. Τέσσερα μάτς στην Κίνα θα έστεινε. Φαντάστηνε. Wow. Καλά θα τους έφτιαχνε. Θα τους έκανε. Κάτσε να σκάσουν. Άσε ρε. Άιντε τώρα να. Τέσσερα μάτς. Ναι. Φωνόμαγα, θα έφερνα καμιά τριανταριά σκόντα να τα πουλήσω. Σουμπέρπ εκεί θα τα πήγαινα και στη Μονή εκεί. Σουμπέρπ. Σουμπέρπ. Πώς θα λένε. Εγώ αν ήμουν. Ναι. Παλιά άνθρωπος εγώ. Ναι. Δεν λέω για τον άλλο. Όχι. Εγώ για μένα λέω. Τι δουλειά έχει ο Παλιάνθρωπος. Μια χαρά επιχειρηματίας. Για μας λέμε τώρα. Αστυνομική στο κανάλι Ε μετά τη μήνυση του Χρυσαυγήτη βουλευτή Γάμα Λαγού κατά της Τατιάνα Στεφανίδου. Τι Τατιάνα. Τι Τατιάνα μήνυση. Τι Τατιάνα της Αγίας. Η μήνυση αφορά την εκπομπή της Τετάρτης και στην παρουσίαση των γεγονότων σε σχολείο του Περάματος. Η μήνυση που κατέθεσε ο Γλαγός στο Άλτου Αμαρουσίου κατηγορεί την παρουσιάστρια ότι χρησιμοποίησε υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τον ίδιο, αναφερόμενοι στα συγκεκριμένα επεισόδια. Καλά την έκανε, φίλε. Η παρουσιάστρια, ωστόσο, σύμφωνα με το όσα ανέφεραν, εργαζόμενοι του καναλιού στους αστυνομικούς, είχε αποχωρήσει νωρίτερα από το κανάλι. Ξέρεις τι έκανε. Το αδίκημα είναι αυτόφορο, με αποτέλεσμα η Τατιάνα να απειλείται με σύλληψη εντός 48 ώρων από την ώρα τέλεσης της πράξης. Δηλαδή μέχρι το παγωμένο της Παρασκευής. Ναι. Βγαίνει μια στην Τατιάνα, ρε φίλε. Με γουρλωτό μάτι. Ναι. Με ένα μάτι γουρλωτό. Ναι. Είναι σε. Δηλαδή. Για το Λεμπέτ. Έχει τρομακτικό βλέμμα. Αμά. Δεν είναι άσχημη κοπέλα. Ναι. Αλλά έχει γουρλωτό μάτι. Βλέμμα δηλαδή. Πώς το λένε, παιδί μου. Που... Σηματιάξει. Σαν φιτζάνι να πω. Τρομακτικό. Σόβα. Παρατήρησε έτσι για να τη δέσει μάτι. Κάτσε όλα τα τιάνα για να τη δω, ρε φίλε. Πάω σε κάτι πελάτη. Κάθε μέρα είναι και αυτή. Μα από ό,τι βλέπω, ναι. Έστω πάνω. Όπω, τι τρομακτικό βλέπω. Άιντε, ρε φίλε. Ναι. Τι θεία. Σε φάει τέτοιο μάτι. Σκόρδο να κρεμάσει. Σκόρδο. Σκόρδο, έλα εσύ που. Καλημέρα, κύριε. Εσύ που ανασέρει βαριά. Εσύ που βαριά ανασέρει, ναι. Καλημέρα. Άρε, δικαί μου. Σε πήραμε γραμμή, ρε. Σε πήρα. Έλα, πασοκάρα. Μπορεί να με βρει τώρα. Βρει όσο θε. Είμαι εδώ για σένα. Γιατί να σε βρει. Έτσι κουστάρω να ακούσει ένα βρίσιμο, ρε φίλε σήμερα. Όχι, όταν θα χρειαστεί θα σε βρει. Τώρα σήμερα δεν έχει δώσει δικαίωμα. Όχι. Αγαπάμε την λοιπόν, πες τα γιατί θέλει άλλος δεν ξέρω τίποτα. Γρήγορα θέλει. Πες τα γρήγορα, ναι. Μόνο πάω ξέρω πόσο έλειξε. Ναι. Πόσο κόσμο είχε στο γήπεδο. Καμιά 2.000. 2.000. Πολύ ήταν. Για μένα. Έπαιζε ο Στέφανος. Ποιος είναι ο Στέφανος. Ναι, έπαιζε ο Στέφανος. Έπαιζε ο Στεφανάκης. Έπαιζε. Έπαιζε. Ναι. Από τα τρία συμμετέχει σε ένα. Συμμετέχει, ναι. Έκανε κεφαλιά, απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Όχι, γκολ έβγαλε. Δεν έβαλε, όχι. Α. Όλο το παιχνίδι έπαιξε. Όχι, τον έκανε αλλαγή. Με ποιον. Ποιον έβαλε. Το Μιστακίδη έβαλε. Το Μιστακίδη, ναι. Το Μιστακίδη, ναι. Καλό παιδί. Ναι. Λοιπόν, τα γκολ ποιο τα έβαλε. Τα γκολ ποιο τα έβαλε. Ωραία, ο Μάτος και δύο τέτοιο. Και δύο Περέρα και ένα ο Μάτος. Κάνε τώρα στο Μάτς. Όχι, σου λέω δε. Δεν μου λες. Έλα. Πότε μπήκε ο Περέρα. Στο 60. Στο 60 και δύο γκολ. Ναι, ναι, μπαμ, ναι. Τελικά αυτός ο Ίβιτς πόσο θέλει να μας τρελάνει, ρε παιδί μου. Δεν κατάλαβα ότι έχει αυτοξευτιλιστεί. Τι να πω. Τι να πω. Δεν είναι σε τροφό ο Περέιρα. Τον έκανε ρόμπα ο Περέιρα. Ρόμπα. Αφού δεν έχεις καλύτερο να σου βγάλει, Γκοντζή καλύτερο δεν έχεις. Ναι. Ναι. Γιατί τον ξεφτιλίζεις το παιδί. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτοξευτιλίζεις ο ίδιος, όχι αυτός. Και τι τον κρατάνε τόσο καιρό. Δηλαδή, είσαι ένα τρελό σήμερα που άκουσα, μάλλον χθες. Πάμε πίσω ξανά, ρε. Καλά είμαι εσύ ο Μελισσανίδης, δεν βάζει φράγκο. Μου έφερε ξανά αυτό που έδειξε τον Μανόλο. Το Χιμένεθ, πώς το λέτε. Ο Μανόλο Χιμένεθ. Μανόλο, ναι. Καλά, αυτό τον έδειξε πριν 4 χρόνια. Ναι. Για αποτυχημένο. Ναι. Μου το φέρνει τώρα για να κάνει τι. Και όπου πήγε όλες οι ομάδες πέσανε. Ναι. Ρίξει και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα κάνει μια προσπάθεια να βγει Πέμπτη.
Τι Πέμπτη, ο Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου ήταν ο μόνος που είχε παντελόνια να βγει και να τα πει επώνυμα χήμα τσουβαλάτα. Ο Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου, ναι. Το κατατάσσω το πιο τίμιο και πιο σαν ποδοσφαιριστή και πιο το τρελό. Πεχταράς ήταν. Μεγάλη ταχύτητα. Πεχταράς. Μεγάλη. Παίχτης. Αλλά και ο πιο τρελός. Τον δέχομαι και για παρέα και για ό,τι. Τον γνώρισα στην Εύβοια, το Χριστάρα. Ναι. Ένα βενζινάδικο εκεί που παραθερίζαμε. Αδυνατισμένο. Του λέω τι έχεις, ρε. Μου λέει θα πέθανε. Άιντε, ρε. Λέω τι έπαθες, ρε. Είχε βγάλει στον ισοφάγο ένα λίπομα. Ναι. Και έκλεισε ο ισοφάγος. Και δεν περνούσε τίποτα από εκεί. Και έκοψε το φαΐ και τα λοιπά. Αυτός δεν πήγαινε στο γιατρό όπως οι περισσότεροι. Γι' αυτό αυτή είναι η λακάτα, ρε φίλε. Τον έσωσε η γυναίκα του, τον πήγε στο γιατρό. Ευτυχώς δεν ήταν κακό πράγμα. Ναι, εντάξει. Ένα λίπομα ήταν και ήταν στην ανάρρωση. Φανταστικό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Μου λέει: έχω ένα γιο τερματοφύλακα. Λέει: θα βγει, δεν βγει, δεν ξέρω και τα λοιπά. Τι δουλειά έχει ρε, ο τερματοφύλακα. Ναι, ρε φίλε. Τι δουλειά έχει ο τερματοφύλακα. Αρδίζογλου, λέω: ένα είναι, δεν υπάρχει άλλο. Αρδίζογλου και τέρμα τώρα. Τι τέρμα τερματοφύλακα. Του λέω: εσύ Χριστάρα, του λέω: Χριστάρα μου. Αυτό που λέει. Ναι. Τώρα κάτι είπε ο Στέφανος να το βρίσω. Ρε φίλε, εγώ όχι, δεν θα βρίσω. Αλλά θα σου δώσω μια συμβουλή. Ναι, ναι, δώσε. Γιατί απόψε πάλι ήσουν άδικο. Προσπαθείς με οποιοδήποτε τρόπο να προφυλάξεις τον Στέφανο. Μα αυτός είναι ο Στέφανος. Κοίτα, μα αυτός είναι. Όμως για το παιδάκι αυτός ο Λάζαρος, προχθές που το πήρε από τον Ηρακλή. Ποιο Λάζαρος. Α, το γιατί τον έχει. Το Λάμπρο, ναι, λέει. Το Λάμπρο, πώς το λέμε. Το Λάμπρο, ναι. Γιατί. Γιατί το μεταχειρίζεις έτσι. Για σένα. Ας το μικρό παιδάκι, ρε. Για μένα λες. Όχι, δεν είναι. Το Λάμπρο σου λέει, ρε φίλε. Για μένα λες. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Ρε φίλε. Σε λέει που υπερασπίζω τον Κλάους. Εγώ υπερασπίζω με τον Κλάους. Υπερασπίζω τον Κλάους που παίρνει 700, ναι. Αλλά ο εκείνος που προσπαθεί να μπει τώρα στο χορό, ναι, ναι. Εσύ του λες δεν μπορείς να χορέψεις. Για τον Λάμπρο σου λέει το. Ναι. Κατάλαβες. Προσπάθησε, δώσ' το δύναμη, κάσ' το βάλει, να σου δώσω μια ευκαιρία να παίξει, θα τα καταφέρεις. Ναι, σε λέει άστο να παίξει και μετά κράξ' τον. Εντάξει, καλά. Μα είναι και μετά μικρός αυτός. Δεκτό. Καταλάβες. Δεν αρέσει το στυλ του αυτό εδώ. Όχι, δεν μ' αρέσει ο μάνατζερ του, δεν μ' αρέσει ο θείος του, δεν μ' αρέσει ο τρόπος που πήγε μέσα στην Τούμπα, που πήρε την πανέλα με το 9. Εγώ άμα πήγαινα εκεί, σιγά σιγά θα πήγαινα τελευταίος. Το 42 θα σε έδινε. Ψαρωμένος. Δεν μου λες, εσείς οι δύο εκεί που είσαστε. Το ίδιο χαρακτήρα έχετε. Για το λεπέντι είμαστε. Όχι. Λοιπόν, γιατί δηλαδή. Εντάξει, παιδάκι, είναι θέλει το 9. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά μην το κόψουμε πριν που είμαι στο γήπεδο. Μάλιστα. Εντάξει. Φαίνεσαι προς τα έξω. Ότι. Ότι έχεις κάτι με το παιδί, είσαι ο κακός. Α. Ενώ δεν είσαι κατά βάθος, αλλά πολλές φορές δεν ξέρω, σε πιάνει τρέλα και αρχίζεις. Ναι. Κατάλαβες. Δέχομαι την κριτική σου. Τέλος πάντων, κρίμα είναι για τα νέα τα παιδιά, όχι, δεν συμφωνώ. Εντάξει. Ούτε κουβέντα θα λες. Εντάξει, έγινε, εντάξει, έγινε. Να σου ρωτήσω κάτι. Έλα. Γιατί πάχει είναι η Φόφη, ρε φίλε, την είδηση πως έγινε. Πώς? Η Φόφη πάχει είναι, ρε φίλε, κάτι μάγουλα άπλωσε να πούμε. Η Φόφη. Μεγάλη είναι, ρε γυναίκα. Ναι, ρε. Κάτσε, ρε. Η Φόφη. Τι είναι μικρή και δεύτερον. Μεγάλη και από την τράπεζα πληρώνεται και από το Πασόκ. Τα πάντα. Από όλα τα ταμεία. Εγώ τον πατέρα της το συμπαθούσα πάρα πολύ. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Και συμπαθώ και τη Φόφη γιατί είναι κόρη του Γεννηματά. Αν ο Γεννηματάς. Ναι, ρε φίλε. Δεν είχε το κακό. Ναι. Ο Σιμίτης δεν θα γίνει το πρωθυπουργός πρώτος. Εγώ σωστά τα λες. Ναι. Μεγάλος παίκτης ο Γεννηματάς. Ήταν το καλύτερο σεντροφόρο στο Πασόκ. Μεγάλη γυναίκα είναι. Και δεκάρι και σεντερφόρο γεννηματάς. Παστέλο Ναβέρτα. 53 χρονών γυναίκα είναι. Εντάξει. Πάλι καλά κρατιέται για την ηλικία. Ναι, βέβαια την βλέπω. 53 χρονών γυναίκα. Την βλέπω και βγάζω φλικ ταινίες όταν την βλέπω την γυναίκα. Τέλο πάντων, μπορεί να κάνει ήδη. Δεν βαριέσαι κανέναν. 17 Νοεμβρίου γεννήθηκε. Πότε? 17 Νοεμβρίου 1964. Εντάξει. Πήγε στο Εθνικό, λέει, και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 37 είναι συνταξιούχα από 37 χρονών, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Εμένα δεν μου είναι αντιπαθής. Άκουμε ένα. Εμένα από τους πολιτικούς δεν μου είναι αντιπαθής η Φόφη γεννηματά και μου ήταν πολύ συμπαθής ο πατέρας της,
ο σπουδαίος για μένα πολιτικός σε λάθος κόμμα. Εμένα είναι πολύ αντιπαθής ο Βενιζέλος ο Παπαδόπουλος. Που ήταν σε λάθος κόμμα. Ναι. Ε, πού να πήγαινε τότε. Να έκανε ένα κόμμα πιο έτσι. Λιγότερο. Πού να πήγαινε, κόμμα δεν μπορούσε να κάνει. Δεν μπορούσε. Να σου πω γιατί. Ναι. Να με πεις. Από το 1974 και μετά. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις πόσα κόμματα γίνεται. Ένα επιβίωσε μόνο του Ανδρέα Παπανδρέου το κόμμα. Πα, Ανδρέου. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Του Γιώργου. Ναι. Του Ανδρέα, το Πασόκ ήρθε στην εξουσία. Αρσένης, Τρίτσης, ο μεγάλος πολιτικός για μένα ήταν ο ρομαντιστής ο Τρίτσης. Και αυτός δεν πέτυχε. Και ο Τρίτσης ήταν ο Ρίτσης. Και ο Τρίτσης ήταν ο Ρίτσης. Ο Δήμαρχος δεν έκανε αυτός Δήμαρχος. Μια χαρά ήταν και ο Τρίτσης. Ήταν καλός. Μπορούμε να πούμε για τον Τρίτση τίποτα. Ψηφίζουμε Τρίτση διότι είχε μουστάκα. Όχι, γιατί ήταν ωραίος, αλλά κόμμα έκανε δεν πέτυχε. Μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε κόμμα και πέτυχε. Ναι. Δεν πλάτες, τα κόμματα δεν γίνονται έτσι. Πλάτες αμερικάνικες και εβραϊκές όμως δεν ήταν. Ναι, 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 ναι. Δεν πήγε κόμμα. Κοίταξε να δεις, δεν έχει σημασία αυτό. Πώς δεν έχει. Κάποιος το στήριξε εδώ. Ναι. Ήταν και ηγέτης αυτός. Άιντε τώρα, ήταν και. Εντάξει, ωραίος. Γιατί ο Καραμαλής δεν το στήριξανε. Το μεγάλο. Το Φρύδια. Το Κολοφάκια. Πώς δεν το. Λοιπόν, τότε τι ψάξει να βρει. Τέλος πάντων. Δεν το λέω. Bye bye. Δεν μου είναι καθόλου αντιπαθής η Φόφη. Μια χαρά. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Περιμένω και ώρα να μου. Έλα, μωρέ, να ούμε τώρα. Εντάξει. Ακούς, ο Νικόλας, τον αγαπάμε όλοι, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι προχωρημένος στα αυτά που λέει. Την τρέλα πάνω και στο Παδηλίκι είναι. Η ιστορία όμως το δικαιώνει. Θα σου πω πώς το δικαιώνει μετά από πολλά χρόνια. Για να μάθω. Το 80 δεν σηκώνει πάνω ο Νικόλας στο Βόλο. Το 80 σήκωσε πάνω, ναι, βέβαια. Ναι. Εκεί την εποχή λοιπόν ο Άρης είχε 3 πρωταθλήματα όπως και σήμερα και ο ΠΑΟΚ 1. Σε λέει σκέψου να πάρει 4ο. Φοβήθηκε, ναι. Ούτε σε 200 χρόνια. Πέρασαν από τότε 37 χρόνια, πάλι 3-2 είμαστε. Καταλαβαίνεις. Άρα είναι προχωρημένος. Η ιστορία το δικαιώνει. Σε λέει άμα έκανε 4ο πρωτάθλημα, αν δεν πιάστον. Λες. Ναι, μπορεί. Λέω. Καλά τα λέει, τι δεν. Καλά τα λέει. Βέβαια. Ναι. Εδώ 3 είναι και δεν περάσανε χρόνια ολόκληρα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ο Σίφης ήταν ο καλύτερος ακροατής σου. Ο Σίφης ήταν, ήταν κόσμημα. Κόσμημα και καλός και άνθρωπος, φαινόταν και τίμιος και ντόμπρος άνθρωπος. Και παοξής, φανατικός. Κανονικός κομμουνιστής, όχι ψεύτικος. Ναι, ναι. Ιδεολόγος κομμουνιστής, εργατικότατος, τιμιότατος, ναι, ναι. Αυθεντικότατος. Ναι, ναι. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος ήταν στο ραδιόφωνο να μου. Θυμάστε κανέναν ακροατή έτσι με νοσταλγία που χάθηκε στον χρόνο μέσα. Το Σίφη στεναχωρέθηκα που χάθηκε γιατί ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε με γλώσσα καλή, ας πούμε, και με πολλές απόψεις. Πολύ καλός. Από κάθε άποψη. Δηλαδή. Κατόρθωσε να παρεξηγηθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το γνώριζα. Άκουσε να δεις. Κατόρθωσε και παρεξηγήθηκε με αυτόν τον άνθρωπο. Το βόδαρο που έχω δίπλα μου, το κόκκινο. Κατόρθωσε. Ναι. Και παρεξηγήθηκε και με αυτόν τον άνθρωπο. Πώς έγινε αυτό, εγώ τον άκουγα του Σίφη τέτοια λόγο που δεν ναι, ρε φίλε. Είναι μερικοί άνθρωποι που και να θες να μαλώσεις μαζί του. Δεν γίνεται να μαλώσεις. Δεν μαλώνεις. Πώς θα γίνει. Κατόρθωσε τον Βοηδομούσχαρο και τσακώθηκε με τον Σίφη. Ο Σίφη είχε τη δύναμη του μυαλού και τη γλώσσα. Και πάντα στην κριτική του δεν σε πρόσβαλε. Όχι, ρε φίλε. Μπορεί να σου έκανε τη χειρότερη κριτική, αλλά είχε ένα τέτοιο στήλο λόγο του. Δεν σε πρόσβαλε. Μπράβο, δεν ήταν προσβλητικός. Σωστό. Λοιπόν, και τον Νικόλα τον αγαπάμε όλοι, ας πούμε, οι παλιοί ποδοσφαιρόφιλοι και τα λοιπά, γιατί είναι ένας άνθρωπος γνήσιος στον ποδόσφαιρο. Φυσικά. Αργιανό. Δεν έχει σημασία. Ο Άρης ήταν βελτιωμένος προχθές, αρκετά βελτιωμένος, όπως το είπες. Πάρα πολύ καλός. Το πρώτο πράγμα που φοβόμουν στον Άρη με σένα είναι ότι είχες μακριά τις γραμμές. Τη σημάζεψε ο Αναστόπουλος. Και το δεύτερο, έβαλε πολύ ελλείψη center for κανονικού. Έβαλε. Τους πλαϊνούς, τους έβαλε μέσα στην περιοχή. Τους φόρτωσε μέσα στην περιοχή. Είναι δύο κινήσεις που είναι για μένα σημαντικές. Πες τα Αργιανάκη, πες. Τη δικιά μου τη σκέψη. Ο Μπούρμπος προχθές έκανε μεγάλο παιχνίδι από εδώ. Μπράβο. Αυτός, τον οποίο δεν ξέρω και εγώ καλά, απλά τον είδα, ήταν πολύ φιλότιμος. Το άλλο το παιδί, ο ψηλός, ο Ιτζίδης, μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλος παίκτης, αλλά είναι αρκετά φιλότιμος. Αυτό το λέγαμε, ναι. Έτσι, και ο Αναστόπουλος επιμένει. Κοίταξε, ο Μπούρμπος, άκου λίγο. Ανήκει σε ένα λαζαρίδι λίγο εκεί. Ρονάλντο Γιάροδες εκεί. Το λαζαρίδι που μπράβο, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, ο Λαζαρίδης για Β' Εθνική, κοίταξε, τα center back του ατρομήτου
μυρίζουν γεροντίλα. Ο Φιντανίδης με το Λαζαρίδη. Πολύ ωραία center back, τελείωσανε. Γι' αυτό και ο Ατρόμητος τραβάει τώρα μπελάδες εκεί πίσω. Αλλά ο Λαζαρίδης ταιριάζει. Τον Μπούρμπο τον έβαλε, γιατί πηδάει και στον αέρα, έρχεται και σαν center back. Εκεί έχει φάει κάτι γκολ στον αέρα και θέλει και ο δεξιός στον back, ο Τζανακάκης είναι κοντός. Τον έφερε τριάδα στα στόπερ. Είχε και τον Ρόβα μπροστά, η κουβέρα. Εντάξει ήταν. Ακούς, ο Καπνίδης είναι ιδιαίτερος παίκτης και καλός παίκτης. Ο Καπνίδης είναι και φιλότιμος και καλός παίκτης. Σωστά τα λες. Εγώ τον γουστάρω πολύ τον Καπνίδη. Είναι λίγο soft βέβαια. Ναι, αλλά είναι φιλότιμος όμως. Ναι, τόσο τον γκολ, αλλά είναι λίγο soft. Έχει ναι, το πέταγμα λοιπόν, στην κόντρα ο Καπνίδης. Λοιπόν, να σε πω και κάτι άλλο λίγο. Να ξέρεις ότι η δύσκολη ομάδα που θα δυσκολευτεί ο Άρης είναι ο Όφη. Ο Όφη το θεωρώ μετά τον Απόλλωνα την πιο δύσκολη ομάδα. Δεν είναι Λαμία που λένε Αστέρες και τέτοια και Τρικαλά. Είναι ο Όφη και τον είδα. Τα είδα τα μάτσα αρκετά. Ναι, είναι μαχητική ομάδα. Ομάδα και με ταλέντο και δυνατή και δύσκολη ομάδα. Είναι, έχει φυσική κατάσταση ο Όφη, τρέχει πολύ ρε. Ναι, προχθές δηλαδή τον Απόλλωνα τον έβγαλε την ψυχή. Μπράβο, μετά, και δεν το είδα, δεν το είδα. Ναι, φίλε, τρέχει πολύ Όφη. Δεν πρόλαβα να το δω. Ναι, δηλαδή αν έβλεπε στο μάτι δύσκολα θα είχαν ο Όφη και εύκολα θα ήταν να κερδίσει άσχετα αν είχε την κατοχή. Είχε και δοκάρι κτλ. Και να ξέρει και κάτι άλλο. Η ομάδα με ταλέντο από αυτές τις μικρές είναι ο Πανηγιάλιος. Που ήταν δύσκολο. Δεν τον έχω παρατηρήσει καθόλου. Ναι, ο οποίο έχει όλο πιτσιρίκια από άντερε Παναθηναϊκού κτλ. Άντερε, μια φορά. Οι ομάδες, οι Λαμίες που λέτε όλοι κτλ. Μην νομίζει, δεν θα είναι τίποτα. Η Λαμία στηρίχθηκε πολύ στην άμυνά τη. Στη δύναμη. Και στη δύναμη τη Β' ναι, που θέλει Β' εθνική. Ο αγροτικό δεν είναι στη Λαμία. Εσύ μπήκε στο πρωτάθλημα. Είναι και δυνατή και τεχνική ομάδα. Εσύ μπήκε στο πρωτάθλημα σαν Άρης με τον αέρα του Συνόπου ότι όχι. Σε πλακώσαν στις τράκες δηλαδή, και στα μαρκαρίσματα. Η δύσκολη ομάδα βέβαια. Από τον Απόλλων είναι η παριθμό είναι μια δύσκολη ομάδα, θα είναι ο Όφη. Θα το θυμάσαι. Θα δυσκολευτούν, δηλαδή ο Όφη θα είναι μέσα στην τριάδα. Θα την παλέψει εκεί μέσα. Τώρα ενώ πιο Ολυμπιακού. Ναι. Ο Μπούρμπος μπορεί να έρθει τρίτο στόπερ με Ραούλ Μπράβο και πώς το λένε τον άλλο, τον Ιτζίδη. Ναι, να ναι. Πάρει τον Τζουμάνι. Μπακχαφ από τη μια μεριά, εντάξει, το Τζανακάκι από την άλλη με πέντε να παίξεις. Μπράβο. Τέσσερις στο κέντρο, να βάλεις το Ρόβα, τον Παυλίδη, τον Ανάκογλου σε ευθεία και διάλεξε εσύ τον τέταρτον και πέταξε και το Μιλιβούνοβιτς ας πούμε λέμε για παράδειγμα ή τον Ντούνι που είναι πιο αθλητικός και βάλε τον Ήλιτς σέντερ φορ. Να παίξει 5-4-1 με αξιοπρέπεια, μην φας καμιά τεσσάρα από τον Ολυμπιακό. Να έχει θέμα, ναι. Ο ένας πρέπει να παίζουν πάντα ο Ήλιτς και ο Μιλιβόγεβιτς. Είναι καλοί παίκτες και οι ναι. δύο. Αυτοί οι δύο, μπορώ να σε πω, δηλαδή πιο πολύ χρειάζονται αυτοί οι δύο, ας πούμε, εκεί μέσα. Αυτοί οι δύο είναι πολύ χρήσιμοι εκεί μέσα μαζί με τον Τάτο. Δεν είναι η τριάδα αυτή. Η τριάδα αυτή. Από εκεί πέρα, άλλο διάλεξε και θα βάλει μετά. Θα έχει και το πει του Γκαρσία τώρα θα έχει να παίξει πολύ αυτό. Έτσι. Λίγο Μπαρκάνη, εμένα δεν ξέρω. Κάτι δεν με πάει. Καλό παίκτη είναι, αλλά είναι λίγο δεν ξέρω. Εσύ τη γνώμη. Κοίτα, να έχει λεφτά κανένα μήνα ακόμα δύο. Ναι, καλά έχουμε. Ρε. Αυτό εμένα με προβληματίζει σε εσένα. Με το έτσι, με το αλλιώ μάλλον θα βγει αυτή η ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα. Καλά, από εκεί και πέρα έχουμε ένα καλοκαίρι. Α πιούμε τους χυμούς μας εδώ. Θα έχουμε χρόνο να αναλύσουμε το από εκεί και πέρα. Ναι. Και τον Ιτζίδη, ας πούμε, και αυτά τα παιδιά είναι. Παίζουν με. Και προχτές κατέβηκε για κεφαλιά και όλα αυτά. Ο Αναστόπουλος τα στηρίζει και βλέπεις τους έχει. Ανεβαίνουν σιγά-σιγά. Τους φορμαρίζει μέσα στην πιο κρίσιμη φάση. Προχτές δεν έχασε ο Πασαραϊκός μόνο επειδή ο Άρης ήταν ανώτερη ομάδα. Ζορίστηκε ο Πασαραϊκός ακολουθεί στο ρυθμό. Ήταν το πρώτο ματ και τελειώνουμε με αυτό. Όπου ο Άρης πρέσαρε τον αντίπαλο στην περιοχή ευθύνης του. Το πρώτο μάτς που είδα αυτό την κίνηση. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει ο Πασαραϊκός στο ρυθμό. Ναι. Από εκεί είναι. Δεν είναι θέμα να τον έβαλε στα γκολ. Το θέμα είναι ότι έδειξε ο Πασαραϊκός ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει. Το ρυθμό του Άρη. Σωστό. Τα λέμε. Ο Πασαραϊκός δεν είναι η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας. Όχι. Έχει άλλες χειρότερες. Όχι. Ναι. Γεια σου Αργιανάρα. Ωραία τα είδε, την παρακολουθεί την ομάδα. Εγώ δεν μπορώ τον Αργιανό τον Πασχετικό που θα αρχίσει να με λέει για τα αυτά και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα γιατί ρε φίλε, εντάξει, δεν έχουν για αυτή την επειδή δεν το κατέχω, δεν το κατέχω. Δεν το κατέχεις, το κατέχουμε εμείς. Θα σου πω γιατί είναι ο Αγγελίδια μάτος. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Πάμε, λέει ο Γιάννης. Οι γραμμές είναι ελεύθερες για κάνα δεκάλεπτο, ακόμα 12 λεπτο. 2-31-0 να τις πάρουμε όλα 90. 98-80-90 και τα μηνύματα τα διαβάζουμε ευθύς αμέσως.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου, το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάμε στον κόμο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σου. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Όπως θες, πάρτο. Ραπ, παοκτζής, αλλά δεν είμαι σαλονικιός. Από πού είσαι? Ούτε... Η καταγωγή μου είναι από νησί, ερωτικός οικονομικός μετανάστης στη Σαλονίκη. Πέντε ποιο νησί τώρα. Αλλά και τώρα είμαι και τόσο πολύ βασικά με τη δουλειά. Αλλά να σου πω κάτι. Έχω απογοητευτεί γιατί αυτά τα χρόνια του Σαββίδη στον ΠΑΟΚ έχω συνειδητοποιήσει τελικά ότι είμαστε πολύ άτιμος λαός. Είμαστε άτιμος λαός ποιοι, οι Έλληνες? Γενικά στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα και παοκτζίδες οι ίδιοι. Οι χαμουτζίδες, ναι, που τους βλέπεις τη φάτσα θα σου κάνουν τη στραβή, το σπίτι τους, ό,τι και να γίνει το τιμάνε. Πριν από 5-10 χρόνια να μας έλεγε σε αρχή κανένας όντως Σαββίδη. Εντάξει, είναι άμπαλος. Κάνει 20 πράγματα, τα 10 είναι λάθος. Θα λέγαμε να έρθει αύριο. Εμείς τον ξυσκίζουμε. Το ένα μας φταίει, το άλλο μας βρωμάει. Ο χαμουτζής θα σου κάνει τη στραβή, αλλά το σπίτι του το τιμάει, το σέβεται. Εμείς όλα μας φταίνε. Ξεσκίζουμε από εδώ, τραβάμε από εκεί. Πού να λέγαμε ρε, πριν από 5-10 χρόνια να έχει πρόεδρο, να πληρώνει, να προσπαθεί να πάρει την ΕΠΟ, το ένα το άλλο. Δεν σου λέω ότι είναι ο καλύτερος. Αλλά ρε φίλε, τελικά έχουμε εξελιχθεί πολύ άτιμη φάρα. Πολύ άτιμη φάρα. Ρε εσύ, εντάξει, δεν έχετε δει τίτλους. Ρε, ρε ο Πελοποννήσιος το βλέπει, σου λέει, θα σου κάνω τη στραβή. Αλλά τουλάχιστον τιμάει και το σπίτι του. Ναι. Εμείς πλέον δεν έχουμε ούτε ιερό ούτε όσοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια έντονη αντιπάθεια και έντονο, ας πούμε, έντονη πίεση στη διοίκηση του ΠΑΟΚ από τον κόσμο. Εγώ επειδή έχω ζήσει τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ σε άλλα χρόνια, δεν το θεωρώ πιεστικό τον ΠΑΟΞΙ. Γρινιάρι, ακούω λίγο, γρινιάρι το θεωρώ. Ναι. Όχι όμως κακόβουλο και κακορίσκο. Γρινιάρι το θεωρώ και ως ένα βαθμό κατανοώ την γρίνια του και, και τη δικαιολογώ. Έπρεπε. Δεν βλέπω κακότητα. Ακού. Δεν βλέπω κακότητα. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι όμως. Παρακαλώ. Συσπηρωθήκαν για αρχή δίπλα στο Σαββίδη. Κανένας. Φιλέ, κανένας. Για να συσπηρωθεί θεσμικά. Ναι. Δημοσιογράφος, παλέμαχος, οργανωμένος οπαδός, πρέπει να τα πάρει από το Σαββίδη. Ο Σαββίδης δεν πληρώνει. Ο Πατατούδης πλήρωνε. Ναι και... Ο Πανόπουλος δεν ταΐζει τους οργανωμένους, τους δημοσιογράφους στην Ξάνθια πάνω. Δεν έγινε αγαπητός. Συμφωνώ. Άντε, τους χαμουτζίδες. Τους ξέρεις. Όταν πληρώνονται και λαϊδάνε... Ο Μαρινάκης τους έχει φορτωμένους σε όλα τα επίπεδα. Και να μην πάρει πρωτάθλημα, θα βρει δικαιολογία. Άκουσε με λίγο. Χειρότεροι είμαστε από αυτούς. Σε μένα το λες.
δεν είμαστε χειρότεροι, σίγουρα δεν είμαστε καλύτεροι. Χειρότεροι δεν είμαστε. Άρα, καλύτεροι άρα, δεν είμαστε. Τελικά απελπισία είμαστε. Το ένα μας ξυνίζει, το άλλο μας βρωμάει. Αυτό είναι η γρίνια μας. Από εδώ, πάσχουμε από καζατζιδισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Άτομα, ναι. Ήρθαν οι κλαρινογαμπροί από την Καβάλα, σε βάλαν εκατομμύρια ευρώ μέσα. Οι κλαρινογαμπροί από την Καβάλα. Ναι, και είχε 25.000 διαρκείας. Και τον άλλον, το ένα σου ξυνίζει, το άλλο σου βρωμάει και ό,τι να πάει να κάνει που είναι άμπαλοι. Ναι, δεν κόβουν ούτε με μπαλέ. Οι δημόσιες σχέσεις των κλαρινογαμπρών, ναι, δεν είναι καλές. Άρα αυτά θες τελικά. Και τι σου κάνει δημόσια σχέση, σου δώσαν πρωτάθλημα, μωρέ και εσύ. Και μην νομίζεις ότι οι κλαρινογαμπροί φύγανε. Άκου εμένα, όπως τους χαρακτηρίζεις, δεν μ' αρέσουν οι χαρακτηρισμοί, αλλά ποιος είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι φύγανε από τον ΠΑΟΚ ή δεν έχουν λόγο, άποψη και εξουσία, λέω εγώ. Τουλάχιστον όμως ο άλλος που προσπαθεί και να δύο πράγματα, απλά δεν κόβεται με βαλέ, είναι άμπαλος. Ούτε το 5% δεν του έδωσες. Εντάξει. Δηλαδή τελικά τι θέλουμε, θέλουμε να κάνουμε μια Τότεναμ, να γεμίζουμε εκείνο το τσάρτερ με τα 500 άτομα, οι τζαμπατζίδες όλοι μέσα. Εντάξει, αυτά παντού συμβαίνουν. Με ένα στα δωμάτια που έμεινε ο Ομπάμα στο Λονδίνο. Ναι. Εντάξει, είμαστε. Βάλε το ταμείο μέσα. Είμαστε, ρε, το ότι αυτό. Έτσι, μπράβο. Το ότι ο Σαββίδης δεν δημιούργησε στρατό και στις επιθέσεις που δέχτηκε από Αθήνα, από κανάλια, από κόμματα κτλ. Από μεγαλοδημοσιογράφους. Κάνατε τις κότες εδώ όλοι, απλοί φύλαθλοι, δημοσιογράφοι, οπαδοί, οργανωμένοι, μη οργανωμένοι, οι πάντες, όλοι μας. Το χειρότερο κανονικά θα έπρεπε να στηρικτεί ο Σαββίδης. Καταρχήν ο Ερασιτέχνης δεν έβγαλε μια ανακοίνωση. Τα 5-600-700 πόσα είναι και τα λοιπά, μια ανακοίνωση δεν υπάρχει. Μη χαλάσουμε την αυτή με το κόμμα. Δεύτερον. Το χειρότερο ξεφύγει. Κάτσε λίγο. Φύλαθλοι οργανωμένοι. Κανένας. Δημοσιογράφοι, κλάιν μάιν, μην τη χαλάσουμε με το κόμμα. Οι παλέμαχοι, κλάιν μάιν, δώσε μας κάνα δωμάτιο, ναι, ξέρω εγώ, να βάλουμε, δώσε μας εκείνο. Άμα ήταν, και εγώ άμα ήταν, να πάρω το κόρτο, να την αράξω έξω από την τούμπα, να πω ρε εσύ, δώσε και εμένα, ξέρω εγώ. Άσε ρε τώρα, βάλε με ζάντες, βάλε με μηχανή, έμεινα από δυναμό. Τι λες τώρα, πλάκα μας κάνει. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ότι αυτοί που τον πάνε κόντρα, είτε παλέμαχοι, είτε συνδεσμοί, είναι αυτοί που ήταν οι πρώτοι που ήταν στα μισθολόγια των προηγούμενων. Α, και χάσανε λες το μεροκάμενο. Μπράβο. Έτσι. Αυτά. Καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Πώς. Έλα καλέ. Έλα φίλε. Έλα τι κάνουμε. Κοκακόλα σε δω. Είσαι ρε Κοκακόλα ρε. Πού είσαι. Έλα ρε σκυλή. Τι κάνεις. Καλά ρε σκυλή. Πες μου ότι δουλεύεις τέτοια ώρα. Όχι ρε, δεν δουλεύω ρε, βόλτα είμαι ρε. Ρε βόλτα, άμα δούλευες εγώ θα έρθω αύριο να σε βρω εκεί στην Coca-Cola ρε, άμα δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Από Δευτέρα φίλε. Ναι, ναι, μόνο ναι, βράδυ εγώ με δίνουν χαρτζιλί και εμένα μεγάλο. Πρωινός θα είμαι. Ρε δημόσιοι πάλις, βάλε με και εμένα ρε, ακούς, βάλε με και εμένα και να πηγαίνω τα μπουκάλια ρε. Θα ζητήσεις το Φάνη. Ναι ρε. Θέλω να γνωριστούμε. Θα γνωριστούμε, θα οδηγάω και Κλάρκ, ξέρω να κάνω και πούμα να πούμε. Ναι ρε σκύλε. Ναι, παίρνω πούμα τα πάντα, ναι. Θα έρθω εκεί πέρα να βιδώνω τα μπουκάλια, να με βάλει στη δουλειά. Ακούς. Τα χειρίζεσαι τα λευγέδια κι εσύ. Καλά, τι, τα κουμπώνω τα γρανάζια, εγώ τι νομίζω. Τι τώρα, ρε. Του σφίγγω το πάσο με το δάχτυλο χωρίς κλειδί. Έτσι. Ραπτόπουλε, έλα ρε. Τι έγινε, εκτέθηκε σήμερα ο Ίβιτς. Εντάξει, όλοι στη δουλειά μας. Άκουδο, όλοι στη δουλειά μας εκτιθέμεθα. Λέγε. Τον έκανε δύο γκολ ο Περέιρα, τον έβαλε, Η καλύτερη απάντηση. Άνα, γεια σου. Τα κούνησε τα δίχτυα στην τούμπα, τα κούνησε. Εκεί τώρα με τον αυτό να. Όχι κουλούρι, όχι Κλάους, όχι κουλούρι, δεν γίνεται ρε φίλε. Τους γκάστρωσε τους παοξίδες με τον κουλούρι και με τον Κλάους. Φτάνει. Ναι, γεια. Φτάνει. Τα ήθελε, γεια. Έσκασε ο άχυλος σήμερα που το έβαλε γκολ ο άλλος. Έσκασε. Η κάμερα τον πήρε στο δεύτερο και στο τρίτο γκολ. Τα χείλη του γύραν πιο μικρά. Και από τη τσουδερού να πούμε. Τα σούφρου σαν τη τασόκαβαδία που δεν ήθελε την ύφη να πούμε. Τα τασόκαβαδία που δεν ήθελε την ύφη, έτσι να πούμε. Στην ομορφιά τη, πώ λέγονταν το έργο, ρε. Τη Μάρου Κοντού που είχε φέρει μέσα από τα ψυγεία μου, τη δημάσαι, ρε. Ναι, ρε. Ο Σταντάρτ.
Τι εργάρε, ρε φίλε. Τι εργάρε, ρε φίλε. Είναι πολλά τα λεφτά, ρε. Μαύρη είναι ανάγκη να χτυπηθούμε. Καλογύρου. Σωσία του Χατζάρα. Άντε, για κλείνω. Γεια σου, καλό να πας. Πάμε στο τελευταίο κύριο για σήμερα, ναι. Καλημέρα. Να! Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Όχι, ένα έβγαλαμε τώρα. Έλα. Σήμερα ξέρεις, κατάλαβα το μεσημέρι, ότι έχετε επιτυχία γιατί είστε ρε φίλε σαν το Βέγκο με τον Αντώνη Παπαδόπουλο. Πιπί, πύραυλος. Πιπί, πύραυλος. Δεν μοιάζει ο κόκκινος με τον Αντώνη Παπαδόπουλο. Ναι, ρε. Ναι. Επίπεδο πρόσωπο, ναι. Γαλλική μητούλα, ναι. Καζανοκέφαλος, πλατυπόδης, ναι. Και το πιο άχαρο κορμί που υπάρχει στον πλανήτη, ρε φίλε, ίδιο πράγμα είναι. Άχαρο κορμί. Το πιο άχαρο. Τι παλιό παιδά είστε, ρε. Κοίταξε, τώρα μπαίνουμε στο μάτσο με τον Αχαρναϊκό. Τώρα μπαίνουμε. Έλεσε μόρα. Τραπτόπουλος κόκκινος, Βέγκος, Παντώνης Παπαδόπουλος. Πες για Χαρναϊκό, τι θες να πεις. Τραβοχειροφρενάκιας. Τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το μάζι με τον Χαρναϊκό. Ναι. Πιστεύω είναι μία από τις πιο κρίσιμες αγωνιστικές χρονιάς. Διότι ο Όφη φιλοξενεί τη Λαμία. Αυτό είναι το δύσκολο, Όφη Λαμία, όχι για μας. Και ο Πανελληνιακός φιλοξενεί τον Απόλλων Σμύρνης. Α, να τα γράμματα. Ας αυτή εκεί είναι. Λιγούρια. Κάτω. Άστε. Είναι μάτς. Λιγούρια είναι καάστο τώρα. Είναι μάτς τώρα. Άστε. Ξέρω. Μάτς. Αλλά είναι μάτς που η διοίκηση μας πρέπει να... Κασόξυλο όλος έχει απάνω. Ναι. Είναι μάτς που πιστεύω η διοίκηση πρέπει να δείχνει τα ανάλογα αντανακλαστικά. Έτσι πιστεύω εγώ. Η διοίκηση έχει άλλα θέματα. Ναι, το ξέρω. Να λύσει πολλά μέτωπα. Πολλά μέτωπα. Εγώ λέω αυτά που πρέπει να πω. Τώρα το τι θα γίνει, αλλού Παπαυαγγέλιο. Αναφέρθηκες σε ποια πρόσωπα μπορεί να εμπιστευτεί κάποιος για να δώσει χρήματα κτλ. Ναι. Εγώ θα σου πω δύο ονόματα και θα τα δικαιολογήσω. Ναι. Ο ένας είναι ο Πέρης ο Τράγιος. Ο Πέρης, ναι. Ναι, ο οποίος έχει κάνει αυτά που έχει κάνει που είναι γνωστά, προσφέροντας την ομάδα. Άλλος έχει, καλογύρω, γύρω. Έχει ναι. Περάσει κάποιες προσωπικές δυσκολίες που άλλοι τις ξέρουν, άλλοι δεν τις ξέρουν στην προσωπική του ζωή. Άστο, τράβηξε Λούκι. Άστο. Ναι. Και αφού τα έχει κάνει όλα αυτά, όταν κάποιοι αποφασίσαν στο δικαστήριο να πέσει ομάδα, ήρθε να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Είχε μαζί στην τσέπη του τρεις πλαστικές φυρίχτρες. Ναι. Θυμόμαστε κάποια μάτς, να μην αναφερθώ. Πήρε το βοηθό του Γερμανού που είχαμε πάρει το Euro. Σου είχε φέρει το Κάμπος που κάποιοι το διώξανε σαν αλλοδαπό προπονητή, ενώ οι ίδιοι φέρανε ένα Κύπριο προπονητή. Λέω κάτι λάθος, Κωστή μου? Όχι, όχι. Α, μάλιστα. Κύριε Τέλη, καλημέρα. Κύριε Τέλη. Κύριε Τέλη. Και αυτό τον άνθρωπο, ρε φίλε, άμα έρθει και μου χτυπήσει η πόρτα και μου πει θέλω κάποια λεφτά για το σωματείο για να βοηθήσουμε. Θα επειδή τα δώσεις, ξέρω να κάνω προσωπικότητες, θα τα δώσω. Ένας άλλος που δεν είναι πολύ γνωστός στον κόσμο, απλά θα του τα δίνω λόγω προσωπικής δουλειάς που ασχολείται με τον Άρη, είναι ο Άγγελος ο Πανταζής, ο οποίος ασχολείται με το γυναικείο μπάσκετ, το οποίο έχει μηδενικά ισότητα ασχολείται με το γυναικείο μπάσκετ.